Καλησπέρα. Καλώς ήρθατε στην πέμπτη διάλεξη του μαθήματος Συστήματα Παράλληλης Κατανεμής Επεξεργασίας. Σήμερα θα δούμε αρκετά ενδιαφέροντα θέματα σχετικά με το MPI και γενικότερα για τεχνικές παραλληλοποίησης. Να υπενθυμίσω ότι έχετε κάποιες ασκήσεις στο εργαστήριο που πρέπει να ολοκληρώσετε. Όπως έχω πει, θα έχουμε και τις εξετάσεις τύπου MPS, τα Minimum Programming Skills, και νομίζω έχετε λάβει ήδη σχετικές οδηγίες μέσω ανακοίνωσης στο E-Class. Έχουμε μια ερώτηση λοιπόν, αν υπάρχει MPS αυτή την εβδομάδα. Θα πρέπει να δούμε το πρόγραμμα, οπότε να επιβεβαιώσω λίγο το πρόγραμμα σχετικά με αυτό. Καταρχήν μπορούμε να μπούμε στο E-Class και θα συνδεθώ τώρα στο E-Class και μάλιστα μπορώ να κάνω share την οθόνη του E-Class. Οπότε να δούμε μαζί κατά πόσο έχουμε κάποια εξέταση τύπου MPS. Άρα συνδεόμαστε στο E-Class, στο μάθημα, στις ανακοινώσεις. Και να πω καταρχήν ότι θα έχουμε ένα φροντιστηριακό μάθημα σήμερα κανονικά στις 9 η ώρα, στη διεύθυνση που γνωρίζετε, δηλαδή RKCE, UWMGR, κάθετος SSLR. Και μπορούμε να δούμε το σχέδιο εργαστηρίων. Ανοίγω λοιπόν το σχέδιο εργαστηρίων. Αυτό το δείχνω σε εσάς για να καταλάβετε πού να βρίσκεται αυτή την πληροφορία. Λοιπόν, έχετε να επιλύσετε κάποια εργαστηριακά φυλάδια, όπως βλέπετε. Συγκεκριμένα, στις 1 Απριλίου ανακοινώθηκε ότι έχετε να υλοποιήσετε τα εργαστηριακά φυλάδια 3, 4 και 5, όπου θα βαθμολογηθούν με μισή μονάδα. Στις 8 Τετάρτου θα πρέπει να ξεκινήσετε την υλοποίηση των εργαστηριακών φυλαδίων 6 και 7 με μισή μονάδα και βέβαια μετά οι 2 εβδομάδες με γκρι είναι το Πάσχα. Άρα λοιπόν, το Πάσχα βέβαια ενδέχεται να γίνουν κάποια μαθήματα. Ακόμα το κοιτάμε, αλλά μπορεί την δεύτερη εβδομάδα του Πάσχα, όχι τη μεγάλη εβδομάδα, τη δεύτερη εβδομάδα, να κληθείτε να παρακολουθήσετε τον online μαθήματα για να είμαστε εντός χρονοδιαγράμματος και να μην χρειαστεί να παρατείνουμε το ακαδημαϊκό εξάμεινο προς το καλοκαίρι. MPS, λοιπόν, σύμφωνα με το πρόγραμμα, βλέπουμε ότι έχετε στις 29 Τετάρτου. 29 Απριλίου, λοιπόν, θα έχετε εξέταση MPS. Άρα, σε σχέση με το ερώτημα αν έχουμε MPS αυτή τη εβδομάδα, όχι, δεν έχετε MPS αυτή τη εβδομάδα. Πότε κατατίθεται η κάθε εργασία? Σύμφωνα με τις οδηγίες, κάθε εργασία κατατίθεται στο E-Class μια εβδομάδα το αργότερο μετά την ημερομηνία έναρξης. Με εξαίρεση βέβαια τις δύο αυτές εργασίες που είναι πριν το Πάσχα, όπου σας δίνουμε τη δυνατότητα να τις παραδώσετε μετά το Πάσχα. Άρα λοιπόν, ειδικά για αυτές τις δύο εργασίες μπορείτε να τις παραδώσετε μετά το Πάσχα. Αλλά βέβαια τις υπόλοιπες, π.χ. εδώ που έχουμε 6 Μαΐου, θα πρέπει να παραδοθεί μια εβδομάδα μετά. Βέβαια, αν κάποιος θελήσει από τώρα να τις παραδώσει, όπως και αυτό έχει καταγραφεί στις οδηγίες, μπορεί να το κάνει. Κάποιος που έχει λοιπόν δουλέψει αυτά τα εργαστήρια μπορεί να το παραδώσει. Τώρα, στα εργαστηριακά φυλάδια δεν τοποθετείτε βαθμολογίες, δεν κάνετε αυτό που παλιά ονομάζαμε αυτοαξιολόγηση. Αυτό θα το κάνουμε εμείς. Εμείς θα το βαθμολογήσουμε. Εννοείται βέβαια ότι θα γίνουν κατάλληλοι έλεγχοι ώστε να μην κάποιος αντιγράψει και κυρίως θα προσέξουμε να μην αντιγράψει κάποιος στο YouTube. Καλύτερο είναι να παραδώσει κάτι προβληματικό παρά μια αντιγραφή από το YouTube ή αντιγραφή από τον συνάδελφό του, όπως ξέρετε. Τουλάχιστον στο δικό μου εργαστήριο είμαστε πολύ αυστηροί σε αυτά τα θέματα και κάποιος μπορεί να κοπεί σε όλο το μάθημα αν ανοιχνευτεί ότι έχει αντιγράψει. Άρα λοιπόν, δεν έχετε MPS, έχετε να παραδώσετε
κάποιες ασκήσεις. Σχετικά τώρα με το άλλο ερώτημα που μόλις είδα στο chat, πότε η ύλη του MPS στις 29 Τετάρτου. Η ύλη του MPS λοιπόν στις 29 Τετάρτου, όπως καταλαβαίνετε, θα φορά όλα τα φυλάδια που θα έχουν διδαχθεί μέχρι τότε. Άρα λοιπόν και το 7. Άρα λοιπόν είναι MPI, Q-Sub εννοείται, πάντα είναι Q-Sub, υποβολή λοιπόν στο cluster και παραλληλοποίηση με το open message interface. Σχετικά με το τι παραδίδεται στις ασκήσεις, όταν υλοποιούμε ένα εργαστηριακό φυλάδιο, αυτό ενδέχεται να έχει κάποια ερωτήματα. Όπως ξέρετε, υπάρχουν οι κώδικες που είναι κατηγορία τύπου C, εκεί ξεχωριστά αρχεία κώδικα.c και υπάρχουν και τα ερωτήματα τύπου α, όπου αυτά τα υλοποιούμε σε ένα απλό notepad γράφοντας την απάντηση. Τύπου α, τύπου C. Νομίζω έχω απαντήσει όλα τα ερωτήματα που έχουν εμφανιστεί στο chat. Και σε αυτό το σημείο μπορώ να κλείσω το σχέδιο εργαστηρίων για να συνεχίσουμε προς την παρουσίαση. Πριν μπούμε όμως στην παρουσίαση, ας δούμε κάποια θέματα που άπτονται του μαθήματος για να καταλαβαίνετε και το context γενικότερα των παράλληλων συστημάτων. Όπως ξέρετε, στο μάθημα αυτό έχουμε παράλληλα συστήματα και κατανεμημένα. Παράλληλα είναι τα συστήματα κοινόχρησης μνήμης, κοινή μνήμη, κοινό λειτουργικό σύστημα, πολλαπλοί πυρήνες στο ίδιο σύστημα που όμως συνεργάζονται και έχουν μια ισχυρή σύζευξη μεταξύ τους. Και από την άλλη έχουμε τα κατανεμημένα, ξεχωριστοί υπολογιστές, ξεχωριστά λειτουργικά συστήματα, ξεχωριστές αρχιτεκτονικές και ενδεχομένως και ανομοιόμορφες αρχιτεκτονικές που συνεργάζονται μεταξύ τους μέσω ενός γρήγορου δικτύου διασύνδεσης. Μια ιδιαίτερη αρχιτεκτονική έχει παρουσιαστεί πριν από αρκετά χρόνια από την Intel. Και αυτό εδώ πέρα σας δείχνω τώρα στην οθόνη που κάνω share. Είναι το Single Chip Cloud Computer. Αυτό το chip το οποίο το είχε ονομάσει SCC έχει 48 πυρήνες, αλλά σε αυτό που διαφέρει με τους 48 πυρήνες που μπορεί να έχει ένας επεξεργαστής στο ίδιο chip όπως και αυτός, είναι ότι αυτοί οι πυρήνες έτρεχαν διαφορετικό software. Δεν ήταν απλοί πυρήνες, δηλαδή που τρέχανε νήματα, αλλά όπως βλέπετε ήταν messing passing, δηλαδή ήταν μια αρχιτεκτονική όπου η παραλληλοποίηση χρησιμοποιούσε τη μεταβίβαση μηνυμάτων. Και όπως μπορούμε να διαβάσουμε στο άρθρο, ως προς την αρχιτεκτονική, το chip μοιάζει πιο πολύ σαν ένα cloud υπολογιστών. Δηλαδή, πολλοί υπολογιστές που φαίνονται ξεχωριστοί και επικοινωνούν μέσω message passing interface. Η δε κατανάλωση από 125 W μέχρι 25 W. Ήταν λοιπόν μια ιδιαίτερη αρχιτεκτονική και αναφέρω ήταν γιατί δεν την ξαναείδαμε μετά από τότε. Έχουνε εμφανιστεί κάποια papers, αρχές 2010 μπορούμε να δούμε το σχετικό λίμα στην Wikipedia, δηλαδή αν βάλουμε single chip, single cloud computer και συνδεθούμε στη Wikipedia θα δούμε κάποιες εργασίες από το 2009. Βλέπουμε εδώ κάποια άρθρα που έχουν δημοσιευθεί. Για παράδειγμα, στο περιοδικό, το πολύ ωραίο και έγκριτο περιοδικό Journal of Parallel Distributed Computing, μπορούμε να δούμε δημοσιεύσεις σχετικά με αυτό το άρθρο 2013, αλλά δεν υπάρχει νεότερες δημοσιεύσεις. Δηλαδή, χρησιμοποιήθηκα κάποια εποχή από το 2009 μέχρι το 2014, αλλά δεν προχώρησε. Εν τούτοις είναι μια, όπως σας είπα, ιδιάζουσα αρχιτεκτονική, single chip computer, πολύ επεξεργαστές που όμως φαίνονται σαν ξεχωριστοί υπολογιστές και συγκεκριμένα να το δούμε
έχει 24 tiles με Ιώτα Αλφα. Ιώτα Αλφα Ιτάνιουμ Architecture. Είναι η δομή, η αρχιτεκτονική τύπου Ιτάνιουμ που τον είχαμε δει στην αρχιτεκτονική υπολογιστών. Μια αρχιτεκτονική όπου ήθελε η Intel να παρουσιάσει ως μια βιώσιμη εναλλακτική λύση για 64-bit συστήματα. Είμαστε τώρα στη φάση των 32-bit εκείνα τα χρόνια. Αλλά δεν πέτυχε, γιατί η Itanium αρχιτεκτονική ήταν αρχιτεκτονική explicit parallel processing, που σημαίνει ο compiler έπρεπε να δώσει και να βρει όλη την παραλία για να εκμεταλλευτούμε όλες τις λειτουργικές μονάδες, σε αντίθεση με τις super scalar αρχιτεκτονικές που αυτά γίνονται κατά το χρόνο εκτέλεσης runtime. 24 δρομολογητές δικτύου μέσα στο ίδιο το chip, παρέχοντας ένα bandwidth 256 GB ανά δευτερόλεπτο, 4 ελεκτές μνήμη τύπου DDR3 και αυτό που έχω υπογραμμίσει, hardware support for message passing, δηλαδή message passing με υλοποίηση υλικού. Κάποια θέματα τώρα αρχιτεκτονικής δεν θα δώσω βαρύτητα, αυτό πιο πολύ ίσως θα μας ενδιαφέρει σε ένα μάθημα προχωρημένων θεμάτων αρχιτεκτονικής, ότι αποτελείται από δύο επιπέδων κρυφή μνήμη, δεν υπάρχει συνέπεια κρυφή μνήμης και το καθεξής. Εδώ λοιπόν συγκρατούμε ότι η Intel προσπάθησε να παρουσιάσει μια αρχιτεκτονική, δεν πέτυχε. Ίσως δεν πέτυχε γιατί χρησιμοποιήθηκε Intanium αρχιτεκτονική, που γενικότερα Intanium αρχιτεκτονική, όπως είχαμε αναπτύξει εκτενώς στην αρχιτεκτονική υπολογιστών, είχε πολλά δομικά προβλήματα και δεν μπόρεσε να υιοθετήσει τις βέλτιστες πρακτικές. Ο κόσμος προσπάθησε να τη χρησιμοποιήσει, δεν τα κατάφερε. Ήρθε εκείνη την κρίσιμη στιγμή, η AMD προσέφερε τα 64-bit extensions για Intel J86 και γι' αυτό μπήκε και αυτή στο χρονοτούλα από της ιστορίας. Άρα και το single chip cloud computer ακολούθησε τα χνάρια της Itanium αρχιτεκτονικής. Το κλείνω λοιπόν αυτό. Κάποιο άλλο που μπορούμε να δούμε αφορά το Raspberry. Το Raspberry που είναι μια αρχιτεκτονική single board computer, δηλαδή υπολογιστής σε μια πλακέτα, και εμείς εδώ στο εργαστήριο έχουμε αυτές τις πλακέτες. Αυτό είναι τύπου από τα πρώτα Raspberry, τύπου 1, Raspberry Pi 1. Βέβαια εδώ έχουμε και 3 και 4 τις εξελίξεις αυτής της αρχιτεκτονικής, αλλά αυτή εδώ λοιπόν η πλακετίτσα που τη χρησιμοποιούμε στο μάθημα ενσωματωμένα συστήματα, ένα μάθημα επιλογής όπου σχεδιάζουμε υλικό και λογισμικό για διάφορα πραγματικά προβλήματα, ρεαλιστικά προβλήματα. Εδώ αποτελείται από έναν ARM επεξεργαστή, από μνήμη, από υποδοχή για δίκτυο, LAN και ούτω καθεξής. Κάποιος λοιπόν πήρε πολλές τέτοιες πλακετίτσες που τρέχουν δικό τους λειτουργικό σύστημα, Linux. Βλέπετε την SD κάρτα όπου έχουμε τοποθετήσει ένα image, συνήθως είναι το Raspbian. Και εγώ προσωπικά βέβαια χρησιμοποιώ το Ubuntu, γιατί γενικότερα όλοι οι servers είναι Ubuntu, οπότε για λόγους συνέπειας θέλω σε όλα τα συστήματα Linux που διαχειρίζομαι να τοποθετώ Ubuntu, Ubuntu 18. Κάποιος λοιπόν πήρε πολλές τέτοιες πλακέτες Raspberry. Τώρα είναι το 2000, αυτό είναι ο άρθρο του 2013, απλώς για να δείτε τι φαντασία έχουν κάποιοι. Κάποιος ερευνητής αγόρασε πολλές τέτοιες πλακέτες Raspberry και τις, που όπως αναφέρει αυτός, επιτελούσε έρευνα πάνω σε κατανεμημένα συστήματα και τις συνέδεσε μεταξύ τους υλοποιώντας ένα κλάστερ. Και συγκεκριμένα, να δούμε λίγο τι έχει υλοποιήσει. Το κόστος μιας τέτοιας πλακέτας, βέβαια, είναι αρκετά χαμηλό. Να σας πω, πρόσφατα αγοράσαμε
Raspberry 4 στα 50 ευρώ. Μια πλακέτα λοιπόν με 1 GB RAM, με τετραπύρινο ARM επεξεργαστή, με κάρτα δικτύου για το 4 λέω, για κάρτα δικτύου και Wi-Fi και Bluetooth, όλα αυτά με ένα κόστος 50 ευρώ. Το έχω και εδώ δίπλα, περιμένετε λίγο να το φέρω. Ωραία. Λοιπόν, αυτό που έχω εδώ δίπλα, γιατί το 4 το έχουμε μέσα στο εργαστήριο που το δουλεύουμε σε κάποιο ερευνητικό πρόγραμμα. Εδώ έχω ένα κουτί, είναι το Raspberry 3, μπορώ να σας το ανοίξω να το δείτε με το case. Αυτό λοιπόν, που μοιάζει με αυτό, αφού είναι, αυτό είναι η έκδοση 1, αυτό εδώ πέρα είναι η έκδοση 3. Raspberry Pi 3. Το οποίο το έχουμε βάλει μέσα σε case, βλέπετε ότι έχει και ψύχτρα, 512 MB RAM, 4 USB, κάρτα δικτύου και το καθεξής. Εννοείται HDMI για να το συνδέσει η οθόνη, έχει ένα πλήρες σύστημα, αυτό στα 50 ευρώ λοιπόν. Βέβαια θέλετε και ένα τροφοδοτικό, αν δεν έχετε, ίσως κάποιο USB hub, αν δεν σας αρκούν τα 4 USB και το καθεξής, αλλά αυτά είναι δευτερεύοντα. Επί ευκαιρία να σας πω ότι στο κανάλι μου στο YouTube έχω ανεβάσει πριν από 2 εβδομάδες μια διάλεξη που έκανα σε μεταπτυχιακό πρόγραμμα στο Διεθνές Πανεπιστήμιο σχετικά με ενσωματωμένα συστήματα, μια 3-ωρη διάλεξη που αναφέρομαι σε Raspberry και σε Arduino. Κάποιος λοιπόν που θέλει να μάθει περισσότερα για αυτές τις πλακέτες, γιατί βλέπω ότι έρχονται κάποια ερωτήματα για Raspberry, μπορεί να δει εκείνη τη διάλεξη. Συνεχίζουμε λοιπόν στη δικιά μας διάλεξη. Χρησιμοποίησε τέτοια Raspberry, τέτοια board, single board computer. Βλέπουμε εδώ στο γράφημα ότι με ένα switch, κατοστάρι, συνέδεσε 32 τέτοια boards με ένα κοινό χώρο αποθήκευσης, NFS, Network File System, και στη συνέχεια με μεταβίβαση μηνυμάτων το προγραμμάτισε. Εννοείται βέβαια ότι έπρεπε να στήσει και ένα DHCP για την αυτόματη απονομή διευθύνσεων, δυναμικών διευθύνσεων, ένα NAT, Network Address Reconciliation, για να βγαίνουν οι υπολογιστές αυτοί στο δίκτυο και ενδεχομένως να έχουν τη δυνατότητα να ενημερώνονται τα πακέτα και το καθεξής. Με το Bill of Material, που είναι μια πολύ σημαντική αναπαράσταση των υλικών που έχουν χρησιμοποιηθεί, βλέπουμε το κόστος που πλήρωσε αυτός ο ερευνητής στα 2.000 ευρώ. Το μεγαλύτερο κόστος βλέπουμε ότι κατανείμεται στα board, τα Raspberry Pi, $35, ήταν το 2013, $35 το μοντέλο 1. Αλλά συνήθως αυτή η τιμή τη βλέπουμε κάθε φορά, δηλαδή και Raspberry 4 αν πάρετε τώρα, κάπου στα 35 μεταφορικά, 50 ευρώ όπως σας είπα. Κάποιες SD κάρτες. Βέβαια, το καινούριο Raspberry 4 υποστηρίζει network booting, δηλαδή να ξεκινήσει από δίκτυο, άρα κάποιος μπορεί να γλιτώσει την SD κάρτα. Βέβαια, απαιτεί γνώσεις network booting. Κάποια στηρίγματα, κάποιο τροφοδοτικό, switch και το καθεξής. Και μπόρεσε να στήσει το MPI και να έχει το δικό του προσωπικό cluster, δηλαδή 32 και ένα στην Master Node, έστω 33, αφού αγοράσω αυτήν 33 διαφορετικά υπολογιστικά συστήματα, συνδεδεμένα μεταξύ τους με ένα δίκτυο κατοστάρι, όπου υπήρχε μεταβίβαση μηνυμάτων, μέσα στην passing interface. Χρησιμοποίησε, αντί για το OpenMPI που χρησιμοποιούμε εμείς, την άλλη διανομή, την ελεύθερη διανομή, το MPIC. MPICH. Δεν έχει μεγάλες διαφορές, και δύο υλοποιούν το μέσα στην passing interface. Απλώς είναι άλλο group που τα αναπτύσσει. Το συγκεκριμένο Raspberry εκτελείται έχει 700 MHz επεξεργαστή, χαμηλό επεξεργαστή. Το Raspberry 4, όπως σας είπα, είναι τετραπύρινο και σαφώς έχει καλύτερες επιδόσεις. Δηλαδή, αν κάποιος ήθελε να υλοποιήσει κάτι τέτοιο, θα έπαιρνε το πιο καλό Raspberry που μπορούσε να πάρει. Και εδώ είναι η οθόνη που ξεκινάει το Linux σύστημα.
και ούτω καθεξής. Βέβαια, απαιτείται διαχείριση, γνώσεις διαχειριστή. Απαιτείται μια καλή διαχείριση σε ένα τέτοιο σύστημα. 32 συστήματα δεν μπορείς να ενδεχομένως υλοποιείς όλα τα script ένα-ένα στο κάθε node. Θα πρέπει με κάποια αυτοματοποίηση να μπορείς να μεταφέρεις τις εντολές, δηλαδή να εκτελούνται και στα 32 nodes, όλα τα nodes με έναν τρόπο, και αυτό γίνεται με τη χρήση των κλειδιών SSH. Ωραία, έκανε και κάποιες μελέτες επιδόσεων και ούτω καθεξής. Ένα board Raspberry ήταν πάρα πολύ αργό σε σχέση με κάποια άλλα boards, με το Chromebook, αλλά όταν μπόρεσε και το τοποθέτησε και τα συνέδεσε όλα μαζί, μειώθηκε πάρα πολύ execution time. Βλέπετε ότι ενώ το ένα board μπλε, ένα board 450 execution time, δεν λέει μονάδες, να υποθέσω δευτερόλεπτα. 450 δευτερόλεπτα, μόλις χρησιμοποιήθηκαν και τα 32, εδώ στο MOV, μειώθηκε σημαντικά ο χρόνος εκτέλεσης. Και έχουμε και κάποια άλλα benchmarks. Πώς το στήριξε, πώς έφτιαξε, θα δούμε παρακάτω ένα case, το layout με το plexiglass, γιατί είναι καλό και το εμφανισιακό κομμάτι, να μπορεί να το παρουσιάζει κάπου. Σχετικά με την τροφοδοσία, δεν είχε 32 διαφορετικά τροφοδοτικά, ένα μεγάλο τροφοδοτικό που τα τροφοδοτούσε, και σχετικά με την κατανάλωση ενέργειας, βλέπουμε ότι η κατανομή σε αυτό το χρώμα είναι το RPI, idle, δηλαδή κυρίως όταν είναι idle υπάρχει μεγάλη κατανάλωση, γιατί είναι αρκετά αυτά τα Raspberries. Στο 100% CPU load έχουμε αυτή εδώ την κατανομή και ούτω καθεξής. Έκανε λοιπόν αυτή την ανάλυση. Τώρα, αν κάποιος από εσάς με ρωτούσε, αξίζει, κύριε καθηγητά, να το κάνω και εγώ, θα έλεγα όχι, με τίποτα. Γιατί? Έδωσε 2.000 ευρώ για αυτό εδώ πέρα. Με 2.000 ευρώ μπορείς να πάρεις πολύ πιο δυνατό σύστημα. Μπορείς να πάρεις, για παράδειγμα, μεταχειρισμένα συστήματα με επεξεργαστή Xeon, που είναι server-based, σε socket 775, δηλαδή με ένα κόστος μαζί με τη μνήμη 50 ευρώ. Οπότε, άντε 100 το πολύ, αναλόγως από που θα το πάρεις, αν το πάρεις από Κίνα. Άρα λοιπόν μπορείς να φτιάξεις με CPU Xeon μεταχειρισμένους σύστημα που θα είναι 100 φορές πιο δυνατό, μπορεί και παραπάνω. Άρα λοιπόν, ωραίο είναι σαν project, ωραίο φανησιακά, αλλά μπορείς με τα ίδια λεφτά να κάνεις κάτι πολύ καλύτερο. Αν κάποιος σας ενδιαφέρει πώς να το κάνετε, καταρχήν μπορείτε να ψάξετε στο ίντερνετ. Αν βάλετε Xeon και 775, είναι ένα μικρό αρχιτεκτονικό hack που επιτρέπει να χρησιμοποιήσετε server CPUs σε desktop motherboards. Βάλετε λοιπόν Xeon και 775 και πουλάνε έτοιμα μεταχειρισμένα bundles από AliExpress, που μπορεί να κάνουν βέβαια 70 μέρες, αλλά θα σας έρθει. Εγώ προσωπικά το έχω κάνει και άτομα της ερευνητικής μου ομάδας το έχουμε κάνει αυτό. Δηλαδή, έχουμε αγοράσει από Κίνα motherboard με 775 και Xeon επεξεργαστές και οι επιδόσεις είναι πάρα πολύ καλές. Έχουμε μείνει πολύ ευχαριστημένοι και θα το συμβούλευα αν κάποιος θέλει να δοκιμάσει με χαμηλό budget να στήσει κάτι τέτοιο, να δει και να εξετάσει αυτή τη λύση. Πάντως, εμφανισιακά είναι ωραίο, αλλά εμάς μας ενδιαφέρει και η ουσία. Και η ουσία, θα έλεγα, είναι ότι δεν υπάρχει εδώ. Είναι μόνο καλλιτεχνικό, εμφανισιακό, αλλά σωστή δουλειά θα κάνει κάποιος με επεξεργαστές που έχουν τις δυνατότητες για παράλληλη επεξεργασία και για γρήγορη μεταβίβαση μηνυμάτων. Πάμε σε επόμενο. Πριν από λίγο καιρό είχε βγει στο Slashdot ένα post σχετικά με τους top 500 υπερυπολογιστές. Ξέρετε ότι υπάρχει μια λίστα, όπως είχαμε πει στο πρώτο μάθημα, top 500 supercomputers, top 500 list, top500.org, όπου αναγράφονται
οι 500 πιο γρήγοροι υπερυπολογιστές στον κόσμο και τι χαρακτηριστικά έχουν. Για παράδειγμα, αυτή τη στιγμή, Oak Ridge National Laboratory στην Αμερική είναι ο πιο γρήγορος υπερυπολογιστής. Αποτελείται από 2.400.000 cores περίπου. Υποστηρίζει για επόδοση 148 teraflops και για να έχουμε μια μονάδα σύγκριση, μπορεί κάποιος να μου ρωτήσει στο chat τι είναι αυτό το teraflop, πώς μπορούμε να το συγκρίνουμε. Αν δούμε τον επεξεργαστή, για παράδειγμα, της Intel, 87.000, 6 cores, 12 threads, μπορούμε να δούμε, αναλόγως το πρόβλημα που επιλύει, πόσα flops μπορεί να φτάσει. Για παράδειγμα, για επιστημονικές πράξεις, επιστημονικούς υπολογισμούς, διπλής ακρίβειας, 64-bit λοιπόν, floating point arithmetic και όχι single precision floating point arithmetic, είναι στα 32 gigaflops. Άρα, 32 giga. 1000 giga μας κάνουν τέρα. 1000 τέρα μας πάνε πέτα. Άρα λοιπόν μπορείτε να καταλάβετε ένα νούμερο που το έχουμε εδώ. Ένα νούμερο όπως αυτό που είναι 148 teraflops, πόσο πολύ μεγαλύτερο είναι από την δυνατότητα που έχει κάποιος με έναν desktop επεξεργαστή σπίτι. Μπορεί να συγκρίνετε βέβαια και τους πυρήνες, αν και οι πυρήνες δεν είναι και τόσο σωστό νούμερο να συγκρίνουμε, γιατί μπορεί να είναι πυρήνες, για παράδειγμα, σε κάρτες γραφικών, Nvidia, όπου εκεί είναι εκατοντάδες οι πυρήνες που έχει μια κάρτα γραφικών, σε αντίθεση με τους desktop CPU που έχουν πολύ λιγότερους. Το συγκεκριμένο όμως υπερσύστημα μας αναφέρει το εξής. Αποτελείται από επεξεργαστές IBM Power 9, 22 πυρήνων στα 3 GHz και το κάθε σύστημα έχει κάρτες γραφικών NVIDIA Volta GV100. Βέβαια, δεν χρησιμοποιούνται για γραφικά, αλλά χρησιμοποιούνται οι πυρήνες NVIDIA, δηλαδή πυρήνες CUDA, για την επιτέλεση επιστημονικών υπολογισμών. Και έχει κάποια στοιχεία, για παράδειγμα, κοιτάξτε, 10.000 kW, δηλαδή 10 MW. Μεγάλη κατανάλωση. Τρέχει Red Hat λειτουργικό σύστημα, Linux, σημειώνουμε. Οι compilers που χρησιμοποιεί είναι το κλασικό το NVCC, CUDA Compiler και XLC. Έχει μαθηματικές βιβλιοθήκες και MPI. Υποστηρίζει λοιπόν Spectrum MPI. MPI όμως είναι. Δηλαδή, κάποιος που γνωρίζει να προγραμματίσει MPI, είτε είναι σε OpenMPI είτε σε κάποιο άλλο framework, θα μπορέσει να προγραμματίσει με τον ίδιο τρόπο. Στοιχεία λοιπόν είναι αυτό το supercomputer και το post αναφέρει ότι οι πιο γρήγοροι πολυπολογιστές στον κόσμο εκτελούν Linux. Δεν θα δούμε Windows σε supercomputers, Linux. Γι' αυτό λοιπόν είναι σημαντικό να ξέρετε να χειρίζεστε Linux. Και ιδιαίτερα και στα λειτουργικά συστήματα, αλλά και στα παράλληλα συστήματα, απαιτώ να έχετε γνώση καλή χειρισμού τερματικού των Linux και να μπορείτε να κάνετε edit, VI, Nano, Emacs, επιλέξτε εσείς τον editor of choice, compiler, GCC, GSYN, NVCC, MPICC κτλ. Εκτέλεση και debugging. Είναι must προκειμένου να σας βοηθήσουν αυτά τα εργαλεία να βρείτε μια καλή απασχόληση σε τέτοια αντικείμενα. Αυτό λοιπόν το άρθρο σχετικά με τους top υπερυπολογιστές. Και θα δούμε και ένα βιντεάκι, γιατί σας έχω πει λοιπόν ότι πρέπει να γνωρίζουμε ότι όλα αυτά που κάνουμε στη θεωρία συνδέονται και στην πράξη, π.χ. σε ένα data center. Προγραμματίζουμε υπερυπολογιστές. Αυτοί οι υπερυπολογιστές βρίσκονται σε μεγάλα data center. Ας δούμε λοιπόν ένα βίντεο που το κατέβασα από το YouTube, θα το κάνω share αυτή τη στιγμή.
σχετικά με... A data center is the brains of the internet. Με data center της Google. Και όπως μπορείτε να φανταστείτε, βρίσκεται σε μια μεγάλη αποθήκη, πάρα πολλές γραμμές, rows, servers, που όλοι συνδέονται μεταξύ τους με ένα γρήγορο δίκτυο διασύνδεσης, όπως ένα οπτικό δίκτυο ή ένα gigabps. Απαιτείται μεγάλη ασφάλεια σε ένα τέτοιο data center. Δεν μπορεί ο καθένας να έρθει απρόσκλητος. Πρέπει, γίνονται όλα με ραντεβού. Υπάρχουν βιομετρικά συστήματα αυθεντικοποίησης και ταυτοποίησης των χρηστών. Υπάρχουν πάρα πολλά data center, ιδιαίτερα από μεγάλες εταιρείες όπως Google, Yahoo, Amazon και το καθεξής. Έχουν πάρα πολλά data center. Μας μεταφέρουν και εικόνες από τους εργαζόμενους. Βέβαια, τα data center σημαίνει μεγάλες αποστάσεις, άρα σημαίνει πρέπει να βρεθεί ένας τρόπος γρήγορης μετακίνησης εντός του data center. Όλοι πάλι, τέλος πάντων, παρουσιάζουν μια ευχάριστη εικόνα και θα μπορούσατε κι εσείς να εργαστείτε σε κάποιο τέτοιο data center. Οι γνώσεις που αποκομίζεται από το τμήμα μας, το τμήμα ηλεκτρολόγων, μηχανικών και μηχανικών υπολογιστών, είναι υπεραρκετές για να σας οδηγήσουν σε εργασίες σε περιβάλλοντα όπως αυτά. Data center και στην Ευρώπη βέβαια υπάρχουν. Σας έχω πει και στην Αθήνα έχουμε ένα μεγάλο υπερυπολογιστή ονόματι Aris, που χρησιμοποιείται κυρίως με MPI και CUDA για επιστημονικούς υπολογισμούς. Μεταφέρουν λοιπόν εικόνες από το data center, όπως βλέπετε αυτές. Θέματα που μας αφορούν σε ένα data center σχετίζονται τόσο με την ενέργεια που θα τροφοδοτείτε, όσο και με την ψήξη. Και δείχνει εδώ πέρα πώς μεταφέρεται η ενέργεια και η ψήξη σε αυτό το data center, με τα διάφορα επίπεδα όπου δρομολογούνται οι σωλήνες και τα καλώδια. Τα data center αυτά όλα είναι custom από την Google για να είναι βέλτιστα σε χώρο. Βλέπετε πόσο πυκνή τοποθέτηση έχουν αυτοί οι servers. Αυτές οι ντουλάπες που βλέπετε είναι τα cabinets, rack cabinets, και είναι όλα hot swap, plug and play. Εννοείται με ένα barcode. Κάποιος μπορεί δηλαδή εν ώρα λειτουργίας να βγάλει το server, να αλλάξει το δίσκο, να το ξαναβάλει. Μας δείχνει εδώ και το πρωτόκολλο καταστροφής. Σε περίπτωση που κάποιος δίσκος δυσλειτουργήσει, δεν το πετάς έτσι στα σκουπίδια, το βάζεις σε μία μηχανή θράψης, το κάνει πολλά κομμάτια, προκειμένου να μην μπορεί κάποιος να κάνει αυτή την τεχνική επίθεση στο dumpster diving που ξέρουμε. Το dumpster diving είναι κάποιος να πηγαίνει να βουτάει μέσα σε σκουπίδια προκειμένου να κλέψει δίσκους, CD, δισκέτες, flash ή post-it χαρτάκια που μπορεί να φέρουν κάποια ευαίσθητη πληροφορία, για παράδειγμα κωδικό. Φανταστείτε να έχετε βάλει ένα post-it με ένα κωδικό στην οθόνη, κάποια στιγμή να το πετάξετε στα σκουπίδια χωρίς να το κάνετε κομματάκια και κάποιος να ψάχνει στα σκουπίδια και να το βρει. Άρα λοιπόν απαιτείται να γίνεται καταστροφή των μαγνητικών μέσων και να κόβεται σε χαρτάκια, σε πολλά μικρά κομματάκια τα αντίστοιχα χαρτιά. Βλέπουμε για την ψήξη. Θα δούμε και γεννήτριες που έχει το data center, ώστε να υπάρχει δυνατότητα σε περίπτωση διακοπής ρεύματος να μπορεί να συνεχίσει αδιάκοπα η λειτουργία του data center. Είπαμε παρέχει υπηρεσίες 24/7. 24/7 σημαίνει 24 ώρες, 7 μέρες την εβδομάδα. Και η μεταφορά, όπως βλέπετε, με ένα πατίνι λόγω των μεγάλων αποστάσεων. Μπορώ να ξαναγυρίσω στο share το κανονικό. Το λοιπόν ήταν για το ένα data center της Google. Και για να θυμηθούμε σχετικά με το προηγούμενο μάθημα, τι είχαμε πει, είχαμε μιλήσει για την επιτάχυση. Και το γράφημα αυτό μας δείχνει τις διάφορες επιτεχύσεις που συναντάμε σε έναν παράλληλο αλγόριθμο, ένα αλγόριθμο που εμείς τον παραλληλοποιήσαμε.
Συγκεκριμένα, βλέπουμε το linear, η γραμμική επιτάχυση, που σημαίνει ότι είναι μια γραμμική αύξηση ως προς τον αριθμό των επεξεργαστών. Για παράδειγμα, έχουμε έναν επεξεργαστή. Έχουμε ένα που είναι το κανονικό, το σηριακό. Αν βάλουμε όμως δύο επεξεργαστές, έχουμε δύο. Τρεις, επιτάχυση τρία. Όταν λέμε επιτάχυση τρία, σημαίνει τρεις φορές πιο γρήγορα. Άρα, ο χρόνος εκτέλεσης έχει διαιρεθεί δια τρία. Και το ιδανικό, λοιπόν, είναι μια γραμμική επιτάχυση. Δυστυχώς, δεν το καταφέρουμε αυτό. Και όπως αναγράφει το σχήμα, η τυπική κατάσταση είναι να έχουμε μια επιτάχυση που ναι μεν ξεκινάει γραμμικά, αλλά από ένα σημείο και μετά υπάρχει ένας κορισμός, δηλαδή δεν υπάρχει δυνατότητα της κλιμάκωσης, της περαιτέρω κλιμάκωσης, και αρχίζει και φτάνει ένα πλατό, πλατεό, δηλαδή κάπου σχεδόν αρχίζει να οριζοντοποιείται. Αυτό είναι μια τυπική κατάσταση. Η τυπική κατάσταση, λοιπόν, είναι αυτή η πράσινη γραμμή. Ενώ μπορούμε να δούμε και μια υπεργραμμική κατάσταση, super linear, όπου εμφανίζεται ένα παράδοξο. Το παράδοξο είναι ότι, για παράδειγμα, βάζουμε δύο επεξεργαστές και η επιτάχυση εμφανίζεται να είναι τέσσερα, δηλαδή τέσσερις φορές πιο γρήγορο. Βάζουμε, για παράδειγμα, 10 επεξεργαστές, ενώ η γραμμική επιτάχυση θα ήταν 10, στην υπεργραμμική μπορεί να είναι 100, κάτι πολύ μεγαλύτερο. Πώς μπορεί να γίνει αυτό? Καταρχήν, είναι μια πολύ ιδιαίτερη κατάσταση που δεν το συναντάμε. Στο 99% των περιπτώσεων, να μην σας πω και 0,9, 99% των περιπτώσεων, δεν συναντάμε υπεργραμμική επιτάχυση. Το σχήμα ήταν θομπό, θαμπό, ευτυχώς που έλαβα σχόλιο και το ξετσέκαρα το ότι είναι βίντεο. Να υπενθυμίσω ότι όταν σας δείχνω βίντεο στο Zoom υπάρχει επιλογή ότι είναι βίντεο για να το θολώνει και να φαίνεται πιο ομαλό σε εσάς. Απλώς θα πρέπει κάποιος να μου το θυμίζει μερικές φορές, αν δεν επαναφέρω το checkbox ότι δεν είναι βίντεο, για να το βλέπετε κανονικά. Στην υπεργραμμική, λοιπόν, κατάσταση, έχουμε 10 επεξεργαστές και επιτάχυση πολύ μεγαλύτερη από 10. Αυτό δεν γίνεται συχνά, γίνεται πολύ σπάνια. Έχουν αναφερθεί ελάχιστα παραδείγματα από αυτό. Ίσως οφείλεται σε μια διαφορετική χρήση της κρυφής μνήμης. Για παράδειγμα, ένα σύστημα που αποτελείται από ένα κατανεμένο σύστημα από 10 υπολογιστές, λόγω μιας ιδιαιτερότητας προβλήματος, μπορεί να χρησιμοποιηθεί καλύτερα η κρυφή μνήμη και να έχει μια καλύτερη απόδοση στο σύστημα. Άρα, όταν είναι κάτι υπεργραμμικό, που είναι πολύ σπάνια, ξαναλέω, στα δικά μας επιστημονικά προβλήματα ποτέ δεν θα δούμε υπεργραμμική επιτάχυση, και όποιος έρθει και μου παρουσιάσει πρόβλημα με υπεργραμμική επιτάχυση, ασφαλώς το πρώτο που θα κάνω είναι να το ρωτήσω αν μπορεί να το δικαιολογήσει. Και αν μου πει ότι έτσι μου βγει και τα λοιπά, ασφαλώς δεν θα το δεχτώ, γιατί δεν γίνεται στα δικά μας προβλήματα. Είναι σε κάποια ιδιαίτερα προβλήματα που δεν έχουμε εμείς συναντήσει, ούτε θα συναντήσουμε. Και γι' αυτό και εγώ ως κριτής, όταν είμαι σε περιοδικά όπως το Journal of Parallel Processing και μου έρχονται άρθρα που μου παρουσιάζουν υπεργραμμική επιτάχυση, συνήθως τα κόβω με major review, γιατί δεν υπάρχει δικαιολόγηση πώς πετυχαίνει αυτό. Δηλαδή, το να εκτελέσει ένα πρόγραμμα, να πεις εγώ το εκτέλεσα αυτό, έβγαλε αποτελέσματα π.χ. όταν είναι σηριακό, σε 10 δευτερόλεπτα. Το εκτέλεσα με δύο επεξεργαστές και το έβγαλε σε ένα second, πολύ πιο γρήγορα, χωρίς δικαιολόγηση που οφείλεται αυτό. Δεν μπορεί κάποιος να επικαλεστεί μόνο ότι κοίταξε, εγώ το εκτέλεσα και έβγαλα τα νούμερα. Δεν ξέρω πώς γίνεται, κάτι έγινε, αλλά δεν ξέρω. Αν κάποιος δεν μπορεί να το δικαιολογήσει, σημαίνει ότι έκανε κάποιο λάθος.
Απαιτείται λοιπόν μια σωστή δικαιολόγηση. Γενικότερα, στην επιστημονική αρθρογραφία δεν μπορούμε να παρουσιάζουμε νούμερα χωρίς εξήγηση. Ιδιαίτερα αν αυτά τα νούμερα έρχονται σε σύγκρουση με τις τυπικές νόρμες που συναντάμε συνήθως. Δηλαδή, ξέρουμε στα παράλληλα αισθήματα πάντα οι τυπικοί case, αυτό εδώ πέρα που αναγράφεται στο σχήμα, είναι κάτω από τη γραμμική επιτάχυση και συνήθως από ένα σημείο και μετά φτάνει σε κάποια επίπεδη γραμμή. Άρα λοιπόν δεν μπορεί κάποιος να παρουσιάζει υπεργραμμικά αποτελέσματα και μάλιστα να μην μπορεί να τα δικαιολογήσει. Τόσα χρόνια που είμαι reviewer, κανένας δεν μπόρεσε να απαντήσει στα ερωτήματα αυτά και δείχνει αυτό ότι κάποιος ή δεν ξέρει βασικά θέματα της θεωρίας ή ότι ενδεχομένως δεν έδωσε την απαραίτητη προσοχή για την εξήγηση των αποτελεσμάτων. Άρα λοιπόν, υπεργραμμικά αποτελέσματα δεν συναντάμε εμείς. Πολύ σπάνια έχουν αναφερθεί. Εγώ προσωπικά δεν έχω συναντήσει ποτέ. Οπότε, αν κάποιος από εσάς μου φέρει, ασφαλώς θα το ρωτήσω και αν καταφέρει και το αποδείξει ότι πράγματι είναι υπεργραμμικό, τότε θα του δώσω τα συγχαρητήρια, γιατί θα είναι μια λαμπρή εξαίρεση στον κανόνα αυτό που έχω αναφέρει. Λοιπόν, υπεργραμμικά. Συνεχίζουμε. Με μία παρουσίαση σχετικά με κάποια προγραμματιστικά θέματα που έχω συγκεντρώσει σχετικά με την παραλληλοποίηση. Άρα λοιπόν, μπορώ να το βάλω και full screen για να το βλέπετε καλύτερα. Ας δούμε λοιπόν κάποια tips. Σχετικά με τον χρονοπρογραμματισμό της διάλεξης, να σας πω ότι θα κάνουμε διάλειμμα σε 5 λεπτά. Στο διάλειμμα θα ανοίξω μια σελίδα όπου όποιος θέλει μπορεί να δηλώσει το όνομά του. Είναι η διαδικασία η lottery, όπου θα γίνει μια κλήρωση και τέταρτο και θα βρεθεί ένα άτομο όπου θα παίξει στο quiz γνώσεων η lottery για έξτρα βαθμολογία. Είναι τελείως προαιρετικό. Όποιος θέλει να πάρει μέρος και να δοκιμάσει τις γνώσεις του, θα το κάνουμε. Γιατί όπως ξέρετε, στα μαθήματά μου θέλω να ανταμείβω τα άτομα που διαβάζουν, που έρχονται προετοιμασμένοι, με έξτρα βαθμολογία. Άρα λοιπόν, θα ανοίξω μια σελίδα όταν έρθει η κατάλληλη στιγμή. Θα έχετε 10 λεπτά, απλώς να δηλώσετε το όνομά σας, με μια κλήρωση που θα δούμε εδώ live και τέταρτο. Ένα άτομο θα κληθεί να απαντήσει κάποια ερωτήματα και αν τα απαντήσει, λαμβάνει την αντίστοιχη βαθμολογία. Θα σας το εξηγήσω όμως σε λίγο. Πρώτο tip. Όλα τα προγράμματα, όλα τα νήματα ή διεργασίες, νήματα έχουμε στο pthreads, έχουμε στο OpenMP. Νήματα έχουμε σε ένα παράλληλο σύστημα με ίδια κοινόχρηστη μνήμη. Ενώ οι διεργασίες, συνήθως έχουμε διεργασίες σε διαφορετικά συστήματα, σε ένα κατανεμμένο σύστημα. Βέβαια, μπορούμε να έχουμε και διεργασίες στο ίδιο σύστημα. Και ένα ερώτημα που ίσως θα περίμενα στο chat είναι ότι αν έχω, για παράδειγμα, έναν επεξεργαστή που έχει 4 πυρήνες, είναι καλύτερο να κάνω 4 νήματα ή 4 διεργασίες για να εκμεταλλευτώ την παραλία. Καταρχήν, δεν υπάρχει απόλυτη απάντηση. Δεν μπορούμε να πούμε πάντα να κάνεις αυτό εδώ πέρα. Εξαρτάται το τι θες να κάνεις. Αλλά εγώ θα συμβούλευα, εγώ προσωπικά, θα έκανα 4 νήματα. Βέβαια, υπάρχουν και παραδείγματα όπου θέλεις και ασφάλεια. Για παράδειγμα, ο Apache Web Server δεν δημιουργεί νήματα για κάθε request, δημιουργεί διεργασίες. Δηλαδή, συνδέεται ο πελάτης Α με την IP Α, δημιουργείται μια διεργασία. Συνδέεται ο πελάτης Β με την IP Β, δημιουργείται μια άλλη διεργασία. Άρα, στο ίδιο σύστημα, δημιουργούνται διαφορετικές διεργασίες για να εκμεταλλευτεί την παραλία, προκειμένου να μην υπάρχει πρόβλημα, μια διεργασία να μην μπορέσει να προκαλέσει κατάρρευση στην άλλη διεργασία. Να μην μπορέσει να υποκλέψει μνήμη. Φανταστείτε λοιπόν, έχετε κάνει login, username, password στη διεργασία Α, web server, και έρχεται ένας άλλος και παίρνει δεδομένα. Κάπως, κάνει κάποιο hacking. Άρα λοιπόν, για λόγους ασφάλειας, δεν χρειάζεται. Άρα, τι μπορούμε να βγάλουμε ως συμπέρασμα? Ότι αν πρόκειται να συνεργαστούν μεταξύ τους οι διάφορες ροές εκτέλεσης,
έχουν, ας πούμε, κάποια κοινά δεδομένα. Ή θα δημιουργήσει ένα νήμα, κάτι για να το πάρει κάποιο άλλο, τότε θέλουμε νήματα σίγουρα. Αν όμως θέλουμε απλώς να δημιουργούμε ροές εκτέλεσης, τελείως ανεξάρτητες μεταξύ τους, που δεν έχουν καμία σχέση και ούτε θα συνεργαστούν ποτέ, τότε για λόγους προστασίας μπορείτε να το κάνετε διεργασία, απλώς να ξέρετε ότι η διεργασία έχει ένα overhead που συνδέεται με το κόστος δημιουργίας μιας διεργασίας, ενώ ένα νήμα δεν έχει αυτό το overhead. Προσωπικά εγώ προλέγω νήματα, αλλά σε σενάρια όπως ανέφερα μπορείτε να δημιουργείτε διεργασίες. Τώρα, στο δικό μας πρόβλημα, όλα τα νήματα και διεργασίες εκτελούν το ίδιο πρόγραμμα. Σε οποιοδήποτε μοντέλο προγραμματισμού, κατά 99% όλα τα νήματα και όλες τις διεργασίες εκτελούν το ίδιο κομμάτι κώδικα. Δηλαδή, φτιάχνουμε ένα πρόγραμμα, το κάνουμε compile, και αυτό δημιουργεί άλλα νήματα, δημιουργεί άλλες διεργασίες κ.ο.κ. Είτε είναι MPI, MPICC, ένα MPICC κάνουμε και εκτελείται το ίδιο. Είτε με νήματα, OpenMP, θα κάνουμε GCC, Pavla OpenMP, ένα αρχείο C και θα το εκτελέσουμε και θα δημιουργηθούν τα νήματα. Πάντα λοιπόν ένα αρχείο C κάνουμε compile και αυτό δημιουργεί τα άλλα νήματα διεργασίες. Άρα υπάρχει ένα κοινό εκτελέσμα που συνήθως βρίσκεται σε μια περιοχή προσβάσιμη από όλες τις ροές εκτέλεσης. Στο πανεπιστήμιο μας έχω δημιουργήσει μια κοινή περιοχή, Network File System, όπου τα Home Directory σας βρίσκονται σε αυτό το Network File System και μόλις εσείς κάνετε compile και τοποθετήσετε Home File System και δώσετε την εντολή υποβολής στο σύστημα εργασιών, στο Torque, δεν χρειάζεται να αντιγραφεί κάποιο εκτελέσιμο. Κατευθείαν οι άλλοι slave nodes συνδέονται στο NFS και εκτελούν την εφαρμογή την ίδια ακριβώς που έχετε στο Home Directory σας. Υπάρχουν βέβαια περιπτώσεις που δημιουργούνται ξεχωριστά εκτελέσιμα προγράμματα σε υβριδικές καταστάσεις, κόμβουν με διαφορετικά λειτουργικά συστήματα FreeBSD Linux που αποφεύγεται γιατί περιπλέκει τα πράγματα. Δηλαδή κάποιος θα μπορούσε να κάνει MPI, να έχει κάνει GCC compile για FreeBSD το α εκτελέσιμο, GCC compile το Linux το β εκτελέσιμο και να επικοινωνούν μεταξύ τους με MPI. Αρκετά σύνθετο γίνεται, αλλά μην το δοκιμάσετε γιατί είναι αρκετά κουραστικό. Γίνεται πάντως, να ξέρετε, μπορείτε με, όταν κάνετε MPI run να ορίσετε ότι στον α host που είναι FreeBSD θα εκτελέσεις το FreeBSD εκτελέσιμο, στο β που είναι Linux το Linux εκτελέσιμο. Η ώρα είναι 2. Ώρα λοιπόν για να σας δώσω οδηγίες το τι θα κάνετε. Συγκεκριμένα, θα μεταβείτε όποιος θέλει προαιρετικά να πάρει μέρος στο iLottery. Να μεταβεί στη σελίδα του εργαστηρίου, σελίδα ARC. ARC-ECUWMGR, Lab by Tools. Στο Lab by Tools υπάρχει το iLottery. Πατάτε το iLottery και ανώνυμοι. Θα δοκιμάσουμε λοιπόν, το σύστημα αυτό είναι αρκετά καινούριο, δεν έχει δοκιμαστεί, οπότε είναι ευκαιρία να βρω και bugs. Αλλά έχει δοκιμαστεί βέβαια μόνο στα πλαίσια του εργαστηρίου. Ανώνυμη σύνδεση. Βλέπετε ότι υπάρχει το Parsys 05, δηλαδή θα υπάρχουν ερωτήσεις από διάλεξη 1 μέχρι και 5. Ανώνυμη συμμετοχή, λίγη σε 13 λεπτά όπως βλέπετε. PIN. Να πάω να δω λίγο το PIN που έχω δημιουργήσει. Μπορείτε να συνδεθείτε το μεταξύ εσείς. Το PIN είναι 64 σήμερα. Δηλαδή, αν δώσετε 64, 64 για κάποιον που δεν έχει ηχείο, πώς ακούει, δεν ξέρω άραγε, υποβολή. Και βάλτε μόνο το πρώτο όνομα από το επώνυμό σας, το πρώτο όνομα από το όνομα, το ΑΕΜ, τηλέφωνο, βάλτε κάτι γιατί μάλλον δεν θα λειτουργήσει και ένα email. Οπότε θα γίνει μια κλήρωση σε 13 λεπτά και τέταρτο, live εδώ και θα δούμε ποιο ΑΕΜ θα κληθεί να παίξει το παιχνίδι iLottery. Σε αυτό το σημείο εγώ θα σταματήσω την διάλεξη, θα τα ξαναπούμε και τέταρτο. Εν τω μεταξύ μπορείτε να πάρετε μέρος, κάποιος στο chat μπορεί να γράψει ερωτήματα, θα τα απαντήσω όταν έρθω. Γράψτε στο chat ερωτήματα. Κλείνω το βίντεο, παραμένω βέβαια στο γραφείο μου κανονικά, απλώς κλείνω το βίντεο και θα το ανοίξω και τέταρτο πάλι, όπως και το μικρόφωνο θα κλείσω και το share. Συνεχίζουμε λοιπόν στην δεύτερη ώρα. Θα κάνω share το παράθυρο του lottery.
και έχουν ήδη λάβει μέρος κάποια άτομα. Οπότε το επόμενο βήμα είναι να κάνουμε την κλήρωση. Από την κλήρωση αυτή θα επιλεχθεί ένα άτομο, το οποίο το άτομο αυτό θα απαντάει σε ερωτήσεις. Κάθε φορά θα λαμβάνει μία βαθμολογία ξεκινώντας από 0,15. Αρχικά, αν το απαντήσει σωστά, θα πάρει 0,15, μετά πηγαίνει 0,30. Έχω γράψει λίγο 0,30, 0,50, 0,75 κτλ. Βέβαια, στο πρώτο λάθος που θα κάνει θα σταματήσει. Και θα έχει τη βοήθεια. Έχει μια βοήθεια που είναι βοήθεια κοινού, δηλαδή όλοι εσείς που έχετε μέρος αυτή τη στιγμή. Μπορεί να στο chat, δεν θα ακουστεί η φωνή του, είναι με chat κυρίως. Στο chat θα μου γράψει θέλω βοήθεια κοινού, ή η άλλη βοήθεια που είναι, είναι μια βοήθεια τύπου Joker, δηλαδή ότι ακόμα και λάθος να απαντήσει, θα θεωρηθεί ότι είναι σωστή απάντηση. Θα κάνουμε λοιπόν την κλήρωση. Βλέπετε σε αρωθόνη που έχω κάνει αυτή τη στιγμή. Parties 05. Γίνεται μια κλήρωση, όπως βλέπετε, στην οθόνη σας. Και ο Δημήτρης θα πρέπει να απαντήσει ερώτηση. Δημήτρη, όπως είδαμε, ο Δημήτρης είναι ο νικητής που βγήκε, θέση 1. Δημήτρη, είσαι εδώ, παρακαλώ στο chat γράψε ναι. Ναι, ωραία. Λοιπόν, έχω ενεργοποιήσει το chat να είναι μόνο private, ώστε να έρχονται μόνο σε μένα, στον καθηγητή, να μην μιλάτε μεταξύ σας. Δημήτρη, θα συνδεθώ τώρα στις ερωτήσεις αυτές. Θα σου πω το εξής. Εμφανίζεται η ερώτηση και έχεις 15 δευτερόλεπτα. Το χρόνο θα το βλέπω πάνω. Σε 15 δευτερόλεπτα μπορεί να πεις κοινό, οπότε τότε σταματάει, παγώνει ο χρόνος και ενεργοποιώ τη δυνατότητα όλοι αυτή τη στιγμή που είναι συνδεδεμένοι να ψηφίσουν την απάντηση και να δεις αποτελέσματα. Και το δεύτερο είναι Joker, που θα λες, που μόλις το χρησιμοποιήσεις, μια χρήση βέβαια είναι. Και τα δύο σου δίνει τη δυνατότητα να είναι σωστή απάντηση ό,τι και να επιλέξεις. Άρα λοιπόν, συνδέομαι. Θα απαντάς στο chat. Α, β, γ, δ, ε. Δηλαδή, ή τα νούμερα. 1, 2, 3, 4, 5. Είναι, 5, είναι το γνωστό iExams. Συνδέομαι, λοιπόν. Βλέπεις την οθόνη του υπολογιστή μου? Ναι, φαντάζομαι ότι βλέπεις. Ωραία. Θα ξεκινήσει, λοιπόν. Το πάτησα. Επιλέγονται τυχαία θέματα από τη βάση δεδομένων. Στο πρώτο λάθος που είπαμε, θα σταματήσει και θα δούμε τι έχει ως εκείνο το σημείο καταφέρει. Δηλαδή, ήδη από την αρχή μπορεί να πεις κοινό. Να πεις Joker ή να δώσει μια απάντηση. Θα έχεις 15 δευτερόλεπτα λοιπόν. Ας δούμε λοιπόν το πρώτο ερώτημα. Το πρώτο ερώτημα. Ποιο από τα παρακάτω είναι το βασικό μέτρο σύγκρισης ανάμεσα στους χρόνους εκτέλεσης? Χρονοβελτίωση, εγγραφές, χρονοσφραγίδες, αποτελέσματα, έξοδος. Έχεις 14 δευτερόλεπτα, μετράει ο χρόνος ανάποδα. Δώσε την απάντηση ή πες μου τι θέλεις. C. Ο Δημήτρης λοιπόν απαντάει το C. Ή χρονοσφραγίδες. Θα πατήσω λοιπόν υποβολή να δούμε αν είναι σωστό. Αν είναι σωστό, έχει πάρει το 0,15. Αν δεν είναι σωστό, σταματάμε σε αυτό το σημείο και την επόμενη φορά θα δούμε τον επόμενο. Λοιπόν, υποβολή. Λάθος απάντηση. Άρα η σωστή απάντηση είναι α. Το βασικό μέτρο σύγκρισης είναι χρονοβελτίωση ή επιτάχυση. Δηλαδή κάτι εκτελείται σε έναν επεξεργαστή, έχει 10 σεκόντ. Αν εκτελεστεί σε δύο επεξεργαστές και έχει 5 σεκόντ, έχει μια χρονοβελτίωση 2, μια επιτάχυση 2. Άρα είναι χρονοβελτίωση, όχι οι χρονοσφραγίδες. Άρα σε αυτό το σημείο σταματάει, δεν έλαβε το 0,15. Μπορώ να το κλείσουμε αυτό εδώ πέρα. Αυτό θα το επαναλάβω και στις επόμενες διαλέξεις. Θέλω λοιπόν να το ξέρετε ότι θα γίνεται μια κλήρωση όπου θα επιλέγετε ένα άτομο για να απαντήσει σε ερωτήματα
Και όπως είδατε, είναι 0,15, 0,30, 0,50, ανεβαίνει σιγά σιγά με δύο βοήθειες. Άρα λοιπόν κλείνω το iExam σε αυτό το σημείο και μπορούμε να συνεχίσουμε τη διάλεξη. Αν κάποιος προσπάθησε να μπει και δεν συνδέθηκε, επικοινωνήσει μαζί μου με email, να μου στείλει, να μου πει τι έγινε, να κάνουμε κάποιο δοκιμαστικό. Μπορεί σε κάποιους browsers να μην λειτουργεί αυτό. Πάντως, είχαν συνδεθεί, όπως είδατε, κάποιοι συμφοιτητές σας. Δεν θα σας δείξω τη λίστα, βέβαια, είναι συνδεδεμένοι. Έχουν δηλώσει συμμετοχή. Προαιρετικά τελείως. Αλλά θα πρέπει, αν κάποιος έχει πρόβλημα, ξαναλέω, να μου πει, π.χ. έχω Firefox, έχω π.χ. Windows 7, δεν ξέρω τι, και προσπάθησα να συνδεθώ στο ανώνυμο και δεν λειτουργήσε, να κάνω debugging. Γιατί σας είπα, δεν έχει δοκιμάσει με όλους τους browsers, δοκιμάστηκε στο δικό μου σύστημα, έπαιξε. Άρα λοιπόν, θέλω το δικό σας feedback. Συνεχίζουμε. Δεύτερον, το δεύτερο tip είναι ότι, πριν το πω το δεύτερο tip, να υπενθυμίσω ότι έχουμε και quiz στο τέλος της ώρας. Άρα λοιπόν, παραμείνετε συντονισμένοι σε αυτή την τηλεδιάλεξη, γιατί στο τέλος θα έχουμε το quiz όπου θα μπορέσετε να δοκιμάσετε τις γνώσεις σας και την ταχύτητα στα θέματα θεωρίας που έχουμε θίξει από την πρώτη διάλεξη μέχρι και αυτήν στο quiz των 10 ερωτήσεων. Να μεταφέρω ένα θέμα που άκουσα τώρα στο chat. Κάποιος αναφέρει ότι με την αλλαγή του browser λειτουργήσε. Μπορείς να μας πεις με ποιο browser λειτουργήσε και με ποιον δεν λειτουργήσε. Στον φοιτητή που έστειλε το μήνυμα ότι είχε πρόβλημα στον πρώτο browser, δεν λειτουργήσε, άλλαξε browser και λειτουργήσε. Εν τω μεταξύ, συνεχίζουμε με το ότι κάθε νήμα ή διεργασία έχει μια μοναδική ταυτότητα. Εκτελούν όλοι το ίδιο κομμάτι κώδικα. Αναφορές, κάποιος είπε με Chrome μπόρεσε και μπήκε, κάποιος άλλος φοιτητής είπε με Chrome δεν μπόρεσε να συνδεθεί, άρα μπορεί να είναι κάτι που δεν συνδέεται με τον browser. Εν τούτης θα το δούμε. Κάποιος λέει με Microsoft Edge λειτουργήσε χωρίς πρόβλημα. Τέλος πάντων, ας δούμε λίγο τη θεωρία. Κάθε νήμα διεργασία έχει μια μοναδική ταυτότητα. Εκτελεί το ίδιο κομμάτι κώδικα, όμως δεν εκτελούν όλες οι ροές τα ίδια τμήματα κώδικα. Είπαμε λοιπόν ότι έχουμε ένα αρχείο. Αυτό το αρχείο λοιπόν θα πρέπει να διαφοροποιείται το τι εκτελεί η κάθε διεργασία ή το κάθε νήμα από αυτό το αρχείο. Γιατί αλλιώς, αν όλα τα νήματα εκτελούν τον ίδιο κώδικα, τότε υπάρχει πρόβλημα. Γιατί δεν υπάρχει παλληλοποίηση. Θέλουμε το κάθε νήμα να εκτελεί κάτι διαφορετικό. Και για να το καταφέρουμε αυτό, να δημιουργούμε το κάτι διαφορετικό, να δίνουμε τη δυνατότητα της διαφοροποίησης στα νήματα και στις διεργασίες, χρησιμοποιούμε το ID. Κάθε ροή εκτέλεσης διακρίνεται από μια μοναδική ταυτότητα ID και χρησιμοποιείται μέσα σε κατάλληλες συνθήκες, όπως if ροή εκτέλεσης ίσον ίσον 1, εκτέλεσε αυτό, αλλιώς αν η ροή εκτέλεσης είναι 2, εκτέλεσε κάτι άλλο. Εδώ το ροή εκτέλεσης σημαίνει π.χ. το ID, για παράδειγμα, ή το rank της διεργασίας. Άρα, εκτελεί αυτό αν η ροή εκτέλεσης είναι 1, αλλιώς εκτελεί κάτι άλλο. If, then, else. Τρίτο tip. Υπάρχουν κοινές και ιδιωτικές μεταβλητές. Κάθε ροή εκτέλεσης, ξαναλέω, χρησιμοποιώ τον όρο ροή εκτέλεσης είτε αναφέρομαι σε νήματα είτε σε διεργασίες. Κάθε ροή εκτέλεσης διαμοιράζεται δεδομένα με άλλες ροές. Υπάρχει η ανάγκη της επικοινωνίας. Της επικοινωνίας τόσο μεταξύ νημάτων, όσο και μεταξύ διεργασιών. Άρα, θα πρέπει να δούμε πώς μπορούν να μοιραστούν αυτά τα δεδομένα. Αν τα δεδομένα βρίσκονται σε μια κοινή μνήμη, τότε αυτά μπορούν να έχουν μια σήμανση είτε ιδιωτική είτε κοινόχρηση. Δηλαδή, κάποιο νήμα μπορεί να σημειώσει ότι κάποια δεδομένα είναι private, ενώ κάποια άλλα είναι public. Η σήμανση αυτή δίνεται αυτόματα, όπως θα δούμε, στο framework το OpenMPI
Και αυτό σημαίνει ότι στο OpenMP, συγγνώμη, στο OpenMP που έχουμε νήματα, ότι μερικές φορές μπορεί να νομίζουμε εμείς ότι κάτι είναι, έχει σήμανση ιδιωτικό, ενώ αυτόματα μπήκε σήμανση δημόσιο. Γι' αυτό λοιπόν πρέπει να προσπαθούμε να δηλώνουμε ρητός το τι θέλουμε κάθε φορά. Θέλουμε ιδιωτικά δεδομένα, το δηλώσουμε, public. Θέλουμε ιδιωτικά, private. Δημόσια, public. Άρα στο OpenMP που θα δούμε σε λίγες εβδομάδες, τώρα τελειώνουμε το OpenMP, στο OpenMP, εκεί κυρίως συναντάμε αυτό το πρόβλημα, θα πρέπει να το δηλώνουμε ρητός. Δηλαδή η συμβουλή μου είναι να το δηλώνετε ρητός. Να μην βασίζεται στους αυτοματισμούς που μας παρέχει το framework, τουλάχιστον μέχρι ότου να φτάσετε σε σημείο που να χρησιμοποιείτε με πολύ αποδοτικό και αποτελεσματικό τρόπο το framework. Στην αρχή, τουλάχιστον στα πρώτα βήματα, explicit. Μπορεί μεν να απαιτεί περισσότερο χρόνο να γράφετε κάτι, αλλά εντούτοις είστε σίγουροι για το αποτέλεσμα. Οι κοινές μεταβλητές απαιτούν ιδιαίτερη χρήση λόγω προβλημάτων συνέπειας, ιεραρχίας μνήμης, χαμένων συναλλαγών και καταστάσεις συναγωνισμού. Αυτά δεν τα συναντάμε στο OpenMPI, γιατί δεν υπάρχει έννοια της κοινόχρησης μνήμης, τουλάχιστον με την έννοια που το γνωρίζουμε. Το OpenMPI έχει τη δυνατότητα να έχουμε remote memory, δηλαδή σε μια διεργασία MPI να προσαρτήσουμε μνήμη που ανήκει στην άλλη διεργασία. Δηλαδή, φανταστείτε να έχω ένα, σαν ένα πίνακα για παράδειγμα, έχω κάνει malloc στην πρώτη διεργασία, malloc π.χ. 100 byte, θα κάνω export μέσω του MPI σε μια άλλη διεργασία, στο όλο το communicator, και το άλλο communicator έχει συνδεθεί στην ίδια περιοχή μνήμης. Μόλις γράφει, για παράδειγμα, στη θέση buffer του 0, αυτόματα ό,τι γράφει αυτό μεταφέρεται στο remote memory στην άλλη διεργασία. Αυτό είναι απομακρυσμένη μνήμη, remote memory. Αρκετά προχωρημένη τεχνική, δεν θα την κάνουμε εμείς εδώ πέρα. Να ξέρετε ότι υπάρχει. Εκεί θα πρέπει να προσέξουμε να μην έχουμε χαμένες συναλλαγές. Γιατί αν στο buffer του 0 γράφουμε ταυτόχρονα από ένα rank, ένα άλλο rank, ένα άλλο rank, πολλά rank, χωρίς αμοιβαίο αποκλεισμό, θα έχουμε πρόβλημα. Άρα λοιπόν, σε περίπτωση που υλοποιήσουμε δομή κοινόχρησης μνήμης σε framework OpenMPI, πρέπει να προσέξουμε αυτά ακριβώς που προσέχουμε στο OpenMP. Να μην έχουμε χαμένες συναλλαγές. Κοινές και ιδιωτικές μεταβλητές. Επικάλυψη μεταφοράς στοιχείων και υπολογισμών. Θέλουμε να κρατάμε τους επεξεργαστές μας, τα συστήματά μας, όσο το δυνατόν περισσότερο σε χρήση, σε περισσότερη χρήση του CPU. Να έχουν τον επεξεργαστή συνεχώς σε εγρήγορση να κάνει κάτι. Να μην κάθεται. Το idle σκοτώνει την απόδοση. Και μπορούμε να το δούμε και μεταφορικά. Το idle τι σημαίνει? Νοθρότητα. Η νοθρότητα σκοτώνει και το πνεύμα του ανθρώπου. Άρα λοιπόν, ιδιαίτερα για αυτόν τον καιρό, προσπαθήστε να διατηρείτε το πνεύμα σε εγρήγορση. Δεν χρειάζεται συνεχώς να είστε σε έναν καναπέ και να βλέπετε ταινίες. Προσπαθήστε, σκεφτείτε. Διαβάστε βιβλίο. Προγραμματίστε OpenMPI, OpenMP. Μην κάνετε αυτό λοιπόν που δεν πρέπει στους υπολογιστές να κάνουμε. Μην κρατάμε idle το CPU. Μην κρατάτε idle το πνεύμα σας. Συνεχίζουμε λοιπόν στα παράλληλα συστήματα. Διατηρείτε σε εγρήγορση πάντα τον επεξεργαστή, συνεχώς να κάνει κάτι. Και υπάρχουν περιπτώσεις που χρειάζεται να μεταφέρουμε δεδομένα από έναν επεξεργαστή σε έναν άλλον επεξεργαστή, από έναν υπολογιστή σε έναν άλλον υπολογιστή. Σε αυτή την περίπτωση θα πρέπει να σκεφτούμε το εξής, ότι όταν στέλνουμε δεδομένα, ενδέχεται να έχουμε μια blocked κατάσταση. Μια κατάσταση όπου θα μπλοκαριστεί ο πρώτος επεξεργαστής, θα μπλοκαριστεί και ο δεύτερος, μέχρι να ολοκληρωθεί αυτή η κατάσταση. Όμως, μπορούμε να εκμεταλλευτούμε κάτι, να εκμεταλλευτούμε μια ασύγχρονη μεταφορά. Δηλαδή, να ξεκινήσουμε μια μεταφορά δεδομένων που θα χρειαστούν αρκετά παρακάτω. Δηλαδή, αυτή τη μεταφορά να την ξεκινήσουμε όχι τη χρονική στιγμή που θα τη χρειαστούμε, αλλά να την ξεκινήσουμε πολύ πιο νωρίς. Π.χ. από το main. Μόλις ξεκινάει main με MPI init, μόλις έχουμε κάνει αρχικοποίηση του communicator μας, ξεκινάμε μια μεταφορά δεδομένων που θα χρειαστούμε και στο σημείο που θα τα χρειαστούμε, τότε κάνουμε ένα MPI testing ή MPI wait μάλλον, για να βεβαιωθούμε ότι έχουν έρθει τα δεδομένα. Άρα, όπως λέει το tip, χρησιμοποιούμε non-blocking συναρτήσεις μεταφοράς, δηλαδή ασύγχρονες συναρτήσεις μεταφοράς. Μπορούμε μάλιστα να κάνουμε και αυτό που ονομάζεται μια αλγοριθμική αλλαγή, μια
βελτίωση στον κώδικα, ένας αλγοριθμικός μετασχηματισμός που είναι το software pipeline, η διασωλήνωση λογισμικού. Το οποίο, όπως βλέπουμε στο slide, για να υλοποιηθεί, έχουμε από την αριστερή πλευρά τον απλό βρόχο, χωρίς pipeline, όπου είναι ένας κλασικός βρόχος, βλέπετε εδώ πέρα, στείλε δεδομένα από το α, να γίνει ο υπολογισμός του α και να πάρει τα αποτελέσματα. Αυτό, αν θέλουμε να το μετατρέψουμε σε software pipeline, διπλασιάζουμε. Τώρα αυτό είναι software pipeline επίπεδου 2, δηλαδή όλα είναι επί 2. Δηλαδή εδώ που είχαμε μόνο 100 στοιχεία στο α, τώρα έχουμε 200 στοιχεία σε δύο διαστάσεις, στη 0 διάσταση 100 στοιχεία και στην 1 διάσταση 100 στοιχεία. Επίσης, είχαμε results 10, τώρα έχουμε results στη 0 διάσταση 10 στοιχεία και στην 1 διάσταση 10 στοιχεία, δηλαδή έχουμε όλα επί 2. Και χρησιμοποιούμε την πράξη που είχαμε δει σε προηγούμενη διάλεξη, την πράξη modulo. Άρα, η λογική τι είναι? Στέλνουμε από... Τώρα έχουμε 200 στοιχεία. Ενώ στέλνουμε τα πρώτα 100, κάνουμε στην πράξη τα άλλα 100. Και μόλις ολοκληρωθούν οι πράξεις αυτά 100, τότε ξαναγυρίζουμε στο πρώτο κομμάτι, όπου κάνουμε πράξεις αυτά τα 100, ενώ ταυτόχρονα στέλνουμε το άλλο 100. Δηλαδή, ένα μισό το στέλνουμε, το άλλο μισό κάνουμε computation. Και τούμπαλιν, ανάποδα. Αυτό βέβαια σημαίνει ότι έχουμε διπλασιάσει το μέγεθος της μνήμης που χρησιμοποιούμε. Σχετικά με το μέγεθος, ενώ είχαμε 100 στοιχεία αρχικά, τώρα έχουμε δύο διαστάσεις. Ίσως εδώ έχει ένα λάθος, πρέπει να είναι δύο. Έχουμε τη διάσταση α0 με 100 στοιχεία και α1 100 στοιχεία. Οπότε, έχουμε διπλασιάσει τις απαιτήσεις σε μνήμη για τους πίνακες μας. Αντί να έχουμε 100 ακεραίους, τώρα έχουμε 200 ακεραίους για τον πίνακα α. Γιατί έχουμε τη διάσταση 0 και τη διάσταση 1. Εκεί που είχαμε 10 ακεραίους για το αποτέλεσμα, τώρα έχουμε 20. 10 στη διάσταση 0, 10 στη διάσταση 1. Άρα έχουμε τη δυνατότητα, με διπλασιασμό της μνήμης, να έχουμε διπλασιασμό της επίδοσης. Αυτό βέβαια μπορούμε να το δούμε αν το χρονομετρούσαμε, γιατί έχουμε επικαλύψει στο κώδικά μας τη μεταφορά των στοιχείων. Κοιτάξτε ότι έχουμε async send, δηλαδή γίνεται ασύγχρονη μεταφορά του μισού, του άλλου μισού, counter της 102, δηλαδή, για παράδειγμα, το counter αρχικά, να το δούμε έτσι, έστω είναι το counter αρχικά τιμή 0. Άρα, ενώ στέλνουμε το πρώτο μισό, δηλαδή το α του 0, κάνουμε υπολογισμούς στο άλλο μισό, counter πλην 1 του 102 και ούτω καθεξής. Άρα, λοιπόν, έχουμε επιτύχει την επικάλυψη των υπολογισμών με τις μεταφορές δεδομένων. Είναι αρκετά προχωρημένη τεχνική. Μπορείτε να ψάξετε στο ίντερνετ για software pipeline, διασωλήνωση λογισμικού. Γενικότερα, να ξέρετε ότι υπάρχει μια μεγάλη οικογένεια αλγοριθμικών μετασχηματισμών, όπου χρησιμοποιούνται ευρέως στα παράλληλα συστήματα. Για παράδειγμα, εκτός από αυτούς μετασχηματισμούς, έχουμε και μετασχηματισμούς τύπου TAI, μετασχηματισμούς πλακιδίου, για παράδειγμα, όπου επιτυχάνεται η ομοιόμορφη μεταφορά κομματιών, κυρίως σε κάρτες γραφικών, για να μην έχουμε blocking και καθυστερήσεις και το καθεξής. Μπορείτε να ψάξετε software pipeline, algorithmic transformations, για να δείτε πώς τον ίδιο κώδικα C το ξαναγράφετε με έναν καλύτερο τρόπο, πάλι σε C, δηλαδή το ίδιο αποτέλεσμα, απλώς είναι πιο γρήγορος. Το έκτο tip είναι η βέλτιστη τοποθέτηση δεδομένων. Ελαχιστοποίηση των προσβάσεων σε ακριβά επίπεδα μνήμης. Ο αλγόριθμος γράφει με τρόπο να εκμεταλλεύεται τα διάφορα επίπεδα μνήμης. L1, L2, L3. Και πού είναι το πρόβλημα? Το πρόβλημα εμφανίζεται σε NUMA αρχιτεκτονικές, NUMA, Non-Uniform Memory Architecture, στις οποίες έχουμε ξεχωριστά socket, το κάθε socket είναι controlling το δικιά του μνήμη,
κάποιο thread που θέλει να διαβάσει μνήμη που ανήκει σε άλλον, σε μνήμη που διαχειρίζεται άλλος επεξεργαστής, έχει μια καθυστέρηση. Γι' αυτό είναι και η μη ομοιόμορφη προσπέλαση μνήμης. Και σε αυτό το πρόβλημα μπορούμε να δώσουμε τη λύση με διάφορους τρόπους. Ένας τρόπος, όπως αναγράφει εδώ πέρα, είναι το redundant computation. Για παράδειγμα, σημαίνει ότι το κάθε thread ξανακάνει τους ίδιους υπολογισμούς προκειμένου να μην χρειαστεί είτε να στείλει δεδομένα και να λάβει από άλλον επεξεργαστή, είτε να μην χρειαστεί να έχει πρόσβαση σε μία περιοχή μνήμης που δεν είναι κοντά του. Άρα λοιπόν το ένα είναι το redundant computation. Το άλλο που μπορούμε να κάνουμε είναι π.χ. συναρχικοποίηση, ότι όλα τα thread πρέπει να συμμετέχουν στην αρχικοποίηση τιμών, γιατί όταν θα έρθουν οι υπολογισμοί στη συνέχεια, τα δεδομένα που έχουν αρχικοποιηθεί θα βρίσκονται στη μνήμη που διαχειρίζεται ο επεξεργαστής. Άρα θα είναι δίπλα στο νήμα, στη μνήμη που είναι δίπλα στον επεξεργαστή που είναι το νήμα. Γι' αυτό λοιπόν θα έχει πολύ καλύτερο χρόνο πρόσβασης. Ενώ αν διαφορετικά πούμε ένα thread θα αρχικοποιήσει όλη τη μνήμη και αυτή η αρχικοποίηση των δεδομένων, αν πιάνει κομμάτια μνήμης και από το πρώτο socket και από το δεύτερο, τότε θα έχουμε μία αποτελεσματική χρήση της μνήμης. Επόμενο tip. Πρέπει να κάνουμε επαναληπτικές δοκιμές ελέγχου καταγραφής επιδόσεων και εδώ έρχεται η γνώση από τα λειτουργικά συστήματα. Shell scripts. Πολύ σημαντική γνώση. Θα πρέπει κάποιος που δεν έχει περάσει το μάθημα λειτουργικά συστήματα να μελετήσει τις αντίστοιχες διαφάνειες και τις διαλέξεις τώρα από τα λειτουργικά συστήματα που ανεβαίνουν και στο YouTube και το υλικό βέβαια που είναι διαθέσιμο, προκειμένου να καλύψει κενά. Ας δούμε λίγο αυτό το script εδώ πέρα. Το script αυτό, όπως φαίνεται, είναι σε γλώσσα Bash script. Ορίζουμε κάποιους παραμέτρους, params 1, 3, 10, κάποιες τιμές, το αρχείο που θα εκτελέσουμε. Αυτό είναι ένα μικρό script από αυτά που συνήθως χρησιμοποιώ. Βέβαια, εμένα έχω μια μεγαλύτερη πολυπλοκότητα, αλλά αν μπορέσετε να κατανοήσετε αυτό, μπορείτε να το τροποποιήσετε, να καλύψετε τις ανάγκες σας και να το επεκτείνετε κατά βούληση όταν υπάρχει κάποιος ιδιαίτερος λόγος. Και βλέπουμε έναν βρόχο επανάληψη, ένα while loop. While, όσο το count είναι μικρότερο από 1000, άρα από 0, LT less than 1000, θα εκτελεστεί, όπως καταλαβαίνετε, από 0 μέχρι 1000 χίλιες φορές, γιατί ξεκινάμε από το 0, do, και μετά έχει μέσα δύο εσωτερικούς βρόχους. Το i θα πάρει διαδοχικά όλες τις τιμές των params, 1, 3, 10. Το j θα πάρει διαδοχικά όλες τις τιμές των values, 10, 3, 10, 30, 11. Και αυξάνουμε το count κατά 1. Και εκτελείται αυτό που έχουμε δημιουργήσει, που έχουμε κάνει ήδη compile, με τους παραμέτρους, δολάριο i, δολάριο j. Αποθηκεύουμε με το redirection, που είναι το standard output redirection, στο αρχείο results.$count.$1.$j και εγώ πάντα βάζω το 2 μεγαλύτερο και 1, που σημαίνει ότι θέλω να συγχωνεύσω το κανάλι το standard error στο standard output, δηλαδή το κανάλι 2 στο 1. Υπενθυμίζω, σύμφωνα με τα λειτουργικά συστήματα, έχουμε 3 κανάλια. Το standard input είναι το κανάλι 0, το standard output είναι το κανάλι 1 και το standard error είναι το κανάλι 2. Με το 2 redirection και 1 σημαίνει ότι συγχωνεύω το κανάλι 2 και 1 στο κανάλι 1 τελικά. Και αυτό γίνεται γιατί αν εμφανιστεί κάποιο πρόβλημα, αν δεν το βάλω αυτό εδώ πέρα, θα χαθεί το πρόβλημα. Γιατί συνήθως ένα τέτοιο script πώς το εκτελούμε. Ξεκινάμε να εκτελεστεί, το βάζουμε να εκτελεστεί. Το ξεκινάμε λοιπόν να εκτελείται και φεύγουμε. Το αφήνουμε δηλαδή το δερματικό να εκτελείται και μετά από μια-δύο μέρες ερχόμαστε και βλέπουμε αποτελέσματα. Δηλαδή αυτό συνήθως δεν θα εκτελεστεί σε δύο λεπτά και ασφαλώς δεν θα καθόμαστε 8 ώρες μπροστά στον υπολογιστή να βλέπουμε τα αποτελέσματα. Αυτό δημιουργεί πάρα πολλά αρχεία. Και δημιουργεί το αρχείο τύπου results, δολάριο count, δολάριο i, δολάριο j. Και θα πρέπει κάθε φορά τα αποτελέσματα να είναι ίδια. Δηλαδή εγώ έχω μετά και σκριπτάκια όπου κάνω parsing αυτά τα αρχεία και βγάζω τα αποτελέσματα και προσωπικά εγώ μετά έχω σκριπτάκια που μου σηματοδοτούν
εκτελέσεις ήταν αποτυχημένες. Οπότε μετά θα μου πει ένα αρχείο ότι ξέρεις τι, το δολάριο το, ήταν το results.5.2.2 είχε αποτύχει, άρα πρέπει να το κοιτάξεις ή το ιδιαίτερο έχει αυτή η περίπτωση. Ή, από την άλλη, παίρνω όλα αυτά τα δεδομένα και χρησιμοποιώ το πρόγραμμα GNUplot, GNUplot, το οποίο θα σας το γράψω στο chat πώς λέγεται, GNUplot, όπου δημιουργώ τις γραφικές παραστάσεις έχοντας πάρα πολλά δεδομένα. Άρα δεν χρειάζεται να μεταφέρω σε Excel ή LibreOffice Calc και τα λοιπά για να βγάλω γραφήματα. Να βάλω γραφήματα σχετικά με την απόδοση, με τα νήματα κτλ. Έχω σκριπτάκια που κάνω parsing αυτά τα αρχεία των αποτελεσμάτων και δημιουργούν τα dataset για το GNUplot. Είναι πολύ ωραίο εργαλείο το GNUplot. Βέβαια, είναι εκτός της ύλης. Ίσως κάποια στιγμή σας μιλήσω περισσότερο για το πώς δημιουργούνται γραφήματα, αν υπάρξει αρκετό ενδιαφέρον. Εν τούτης, θα πρέπει να γνωρίζετε λειτουργικά στήματα και shell scripts. Είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί θέλουμε να κάνουμε πολλές δοκιμές. Γιατί ένα παράδειγμα που έχω συναντήσει είναι κάποιος από εσάς, από φοιτητές που έχω εξετάσει. Ένα πρόγραμμα που του είχα δώσει για να το παραλληλοποιήσει, π.χ. για 5 threads, το εκτελούσε για 5 threads, έβγαζε αποτελέσματα και μετά έλεγε λειτουργεί μια χαρά. Όμως, του είπα, για να δοκιμάσουμε άλλες τιμές. Βάλε, ας πούμε, τιμή 6, 7, 10, 12. Και πάντα βρίσκω κάποια περίπτωση όπου δεν την έχει λάβει υπόψη και έχει ως συνέπεια να κρασάρει το πρόγραμμα, για παράδειγμα. Γι' αυτό λοιπόν απαιτείται ένα τέτοιο script για μια ενδελεχή εξέταση της ορθής εκτέλεσης για διάφορα νήματα, για διάφορα ranks, για διάφορα input files. Πότε η παραλληλοποίηση έχει ολοκληρωθεί, θα πρέπει καταρχήν τα αποτελέσματα της παράλληλης εκτέλεσης να είναι ακριβώς ίδια με τα αποτελέσματα της σηριακής εκτέλεσης. Και γιατί το λέω αυτό? Για παράδειγμα, κάποια στιγμή είχα δώσει ένα πρόγραμμα που συμπίεζε βίντεο να το παραλληλοποιήσετε, ένα full search αλγόριθμο, κάποιοι φοιτητές, παλιότερα έτη, και κάποιοι μου είχαν έρθει και μου είχαν πει, κοιτάξτε εδώ πέρα, η συμπίεση είναι ακόμα καλύτερη στην παραλληλοποίηση, δηλαδή εκεί που έπρεπε να βγει, για παράδειγμα, να πω τώρα 100 byte, κάτι, να μην σας δώσω τώρα περισσότερες λεπτομέρειες, εκεί που ήταν 100 έβγει και είναι 98 και λέει είναι ακόμα καλύτερο από το σηριακό. Όμως είναι λάθος. Τι πάει ακόμα καλύτερο, δηλαδή, άρα σημαίνει κάτι ξέχασες, κάτι έφαγες, κάτι δεν τοποθέτησες κάποιους ελέγχους μέσα στο αρχείο. Άρα το θέμα δεν είναι να βγει καλύτερο σε αποτελέσματα, ότι έχει π.χ. λιγότερα νούμερα έβγαλε στο τέλος και είναι καλύτερο. Θα πρέπει να είναι ακριβώς το ίδιο, αν βέβαια κάποιος έκανε μια βελτιστοποίηση στον αλγόριθμο και είχε ως συνέπεια να βγάλει λιγότερα νούμερα, αυτή η βελτιστοποίηση πρέπει να γίνει και στο σηριακό αλγόριθμο, για να έχουμε ίδιο τρόπο σύγκριση. Δηλαδή, αν ο σηριακός αλγόριθμος βγάζει 100 νούμερα, και ο παράλληλος πρέπει να βγάλει 100. Δεν μπορεί να βγάζει 98 ή κάτι άλλο. Θεωρείται λάθος. Απαιτείται λοιπόν να είναι ακριβώς ίδια. Η παράλληλη εκτέλεση να απαιτεί λιγότερο χρονικό διάστημα. Εννοείται. Δηλαδή, αν εκεί που θέλαμε ένα λεπτό το κάνουμε παράλληλο και είναι 10 λεπτά, τι κάνουμε τότε? Αυτό δεν είναι παραλληλοποίηση, αυτό είναι επιβράδυνση. Δεν έχουμε επιτάχυση. Θα πρέπει η παράλληλη εκτέλεση να εκτελείται χωρίς πρόβλημα για οποιοδήποτε αριθμό threads. Και για το MPI, η παράμετρος είναι, αν δεν χρησιμοποιούμε ένα αρχείο υποβολής, είναι το API run. Μπορούμε να κάνουμε ένα script, λοιπόν, for i in, και βάζουμε, ας πούμε, διάφορες τιμές rank, 5, 6, 7, 10 κτλ. Do, και βάζουμε κάθε φορά MPI run, στο πλειάδες, για παράδειγμα, για να το δοκιμάσουμε ότι λειτουργεί πρωτού το υποβάλουμε, MPI run, κενό, παύλα, n, κενό, δολάριο i, η μεταβλητή που είναι, που συνδέεται με τον αριθμό των ranks, και αυτό το εκτελούμε πολλές φορές και βλέπουμε ότι εκτελείται για διάφορα ranks. Και στο OpenMP, όπως θα δούμε σε επόμενη διάλεξη, είναι OMP num threads ίσον XX, δηλαδή βάζουμε εδώ τον αριθμό και μετά ακολουθεί η εκτέλεση του προγράμματος. Κάποιοι αλγόριθμοι μπορούν συνεχώς να βελτιώνονται ως προς την παραλληλοποίηση με την εφαρμογή πλήθος τεχνικών, και καλό είναι να βάζουμε κάποιους στόχους. Να πούμε, μας αρκεί μια βελτιστοποίηση 2, έστω 3. Το χ είναι ο αριθμός των νημάτων που θα το βλέπαμε, για παράδειγμα, και θα ανοίξω ένα notepad για να σας βοηθήσω, σε ένα shell script. Δηλαδή κάποιος θα μπορούσε να πει for
iThread για παράδειγμα, in, βάζεις τιμές, θέλω να το δοκιμάσω για 5, 6, 7, 8, 9, 10, do, done, και στη συνέχεια, για παράδειγμα, εκτελούμε OMP num threads ίσον δολάριο iThread τελεία αλφα τελεία out. Αυτό σημαίνει ότι το συγκεκριμένο εκτελέσιμο, το αλφα τελεία out που είναι εκτελέσιμο OpenMP, θα εκτελεστεί για διάφορα νήματα. Αρχικά δηλαδή θα εκτελεστεί για 5 νήματα, μετά για 6, μετά 7, 8, 9. Και άμα θέλουμε να αποθηκεύουμε και τα αποτελέσματα, μπορούμε να αποθηκεύουμε σε αρχείο results.iThread και 2 redirection και 1, που σημαίνει ότι θέλω να εκτελεστεί το alpha out αρχικά για 5 νήματα, μετά για 6, μετά 7, μετά 8, μετά 9, μετά 10. Αυτή είναι η σύνταξη του OpenMP. Ίσως δεν την έχετε δει ακόμα, θα τη δείτε όμως σε λίγο. Τα αποτελέσματα κάθε φορά να αποθηκεύονται σε ένα αρχείο που είναι results.ο αριθμός των νημάτων. Δηλαδή θα δημιουργηθεί το αρχείο results.5, results.6, results.7 κτλ. Και να είναι και το standard error merge στο standard output. Είναι πολύ απλό σκριπτάκι να χρησιμοποιείτε. Να χρησιμοποιείτε, να ελέγχετε ότι αυτό που κάνετε δεν λειτουργεί μόνο για δύο νήματα ή για τρία. Και το έχω δει πολλές φορές. Το έχετε δοκιμάσει, παραλληλοποιήσει για ένα συγκεκριμένο αριθμό νημάτων και αν βάλεις έναν άλλο αριθμό νημάτων, δυσλειτουργεί, κρασάρει ή βγάζει τελείως λαθασμένα αποτελέσματα. Πρέπει να επιβεβαιώνουμε την ορθή εκτέλεση για οποιοδήποτε αριθμό ranks ή threads. Και πρέπει να το κάνετε. Το είδατε το πρόγραμμα, θα είναι και στη διάλεξη του YouTube που θα ανέβει εν ευθέτω χρόνο, άρα δεν το αποθηκεύω και μπορούμε να συνεχίσουμε. Άρα θέλουμε ένα speed up, ένα ρεαλιστικό speed up. Πώς μετράμε την επιτάχυση? Για να μετρηθεί η επιτάχυση θα πρέπει να υπολογιστεί ο χρόνος για την καλύτερη έκδοση του σειριακού προγράμματος και ο χρόνος για την παραλληλοποιημένη μορφή. Και όπως σας είπα, αν βελτιστοποιήσετε κάτι στο παράλληλο πρόγραμμα, για παράδειγμα χρησιμοποιήσατε κάποιο αλγοριθμικό μετασχηματισμό, θα πρέπει αυτό να το εφαρμόσετε και στο σειριακό για να υπάρχουν σωστές μετρήσεις. Άλλωστε είναι αδικία. Και να σας πω, ας πούμε, κάτι που διαπίστωσα από τα πρώτα χρόνια, και γι' αυτό το έγραψα αυτό το slide, κάποιοι φοιτητές που είχαν πάλι κληθεί να παραλληλοποιήσουν ένα πρόγραμμα, πώς το είχαν παραλληλοποιήσει? Είχαν τον αλχικό αλγόριθμο που είχαν κάνει compile με την παράμετρο O0, χωρίς optimization, και εκτέλεσαν ακριβώς τον ίδιο πρόγραμμα, το ίδιο αρχείο C, χωρίς να κάνουν τίποτα από οτιδήποτε, χωρίς καμιά αλλαγή, με παύλα O2, optimization επίπεδου 2 στο GCC. Και αυτό είχε ως συνέπεια να βγει ένα πιο γρήγορο πρόγραμμα με μετασχηματισμούς που είχε κάνει ο ίδιος ο compiler και όχι ο ίδιος ο προγραμματιστής, και να είναι πιο γρήγορο. Και ερχόταν μετά ο φοιτητής και λέγε: κοίταξε κύριε καθηγητά, εκεί που εκτελούνταν σε π.χ. 10 δευτερόλεπτα, τώρα εκτελείται σε 7, άρα το πέτυχα. Αλλά μόλις είδα ότι έκανε το O2, σβήστηκε το χαμόγελο. Γιατί μετά δεν μπορούσε να το εξηγήσει. Λοιπόν, άρα δεν βάζουμε τέτοια θέματα που είναι cheat, είναι κλεψιά. Δεν παραλληλοποιείς αυτό, το να χρησιμοποιείς compiler optimization. Όπως και το άλλο παράδειγμα, αν βάλουμε μια τοπική μεταβλητή που μειώνει τις προδάσεις σε ένα πίνακα της εξωτερικής μνήμης, θα πρέπει να γίνει το ίδιο και στις δύο εκδόσεις. Πρέπει να είμαστε δίκαιοι. Δεν μπορούμε να κλέβουμε τον εαυτό μας αρχικά, θεωρώντας ότι κάναμε παραλληλοποίηση όταν δεν έχουμε κάνει, και δεύτερον να προσπαθούμε να κοροϊδέψουμε τον καθηγητή που ασφαλώς το έχουμε ξαναδεί αυτό εδώ πέρα και ξέρω με ένα-δύο ερωτήματα πώς φαίνεται ότι δεν έχει γίνει η δουλειά που έπρεπε να γίνει. Μετά, οι επιτάσεις ποτέ δεν είναι μεγαλύτερα από το αριθμό των επεξεργαστών για τα δικά μας προβλήματα και για το 99% των περιπτώσεων. Ο υπολογισμός speedup 18, π.χ. κάποιος είπε, κοίταξε, έχω 18 φορές πιο γρήγορο τον αλγόριθμο να το εκτελώ σε δύο επεξεργαστές. Καταλαβαίνετε ότι κάτι τέτοιες απαντήσεις σηματοδοτούν το ότι ίσως δεν έχει καταλάβει καλά την ύλη και θα πρέπει να ξαναέρθει του χρόνου να το δούμε καλύτερα. Άρα λοιπόν τέτοιες απαντήσεις θα ήθελα να τις αποφύγετε, εκτός αν μπορείτε να τις δικαιολογήσετε και να τις δικαιολογήσετε με σωστό τρόπο και όχι με φανταστικό. Απαγορεύεται η παραποίηση των αποτελεσμάτων. Άλλο πράγμα που έχω σημειώσει. Για παράδειγμα,
Όταν συγκρίνουμε την ταχύτητα του παράλληλου κώδικα με το σηριακό, δεν επιτρέπεται να απομακρύνεται από τους κώδικες συναρτήσεις. Άλλο που είχα δει τώρα σε εξετάσεις φοιτητών κάποτε. Κάποιοι σβήναν κομμάτια κώδικα. Και σβήζαν λοιπόν κομμάτια κώδικα και στο τέλος βάλαν ένα printf με την αναμενόμενη τιμή του αποτελέσματος. Δηλαδή, φανταστείτε ότι υπολογιζόταν για παράδειγμα ο μέσος όρος 5.000 αριθμών. Φανταστείτε αντί για να έχεις 5.000 αριθμούς, αυτοί οι φοιτητές σβήσανε όλους τους αριθμούς, άφησαν 3 αριθμούς και στο τέλος βάλαν απλώς ένα printf, δηλαδή μια εκτύπωση του αποτελέσματος, ότι κατευθείαν στατικά την τιμή. Το αποτέλεσμα είναι τόσο. Που ήταν η τιμή σωστή όμως για το σηριακό. Καταλαβαίνετε ότι αν αλλάζαμε λίγο τα δεδομένα, αμέσως πάλι θα ήταν η ίδια τιμή που θα ήταν άκυρη. Άρα, παραποίηση αποτελεσμάτων. Πάντως μπορώ να παραδεχτώ ότι κάποιοι φοιτητές έχουν μια υπερβολική φαντασία στο να προσπαθούν να κλέψουν το σύστημα παρά να προσπαθούν να χρησιμοποιήσουν δημιουργικά τη φαντασία τους στον κώδικα. Γι' αυτό θα ήθελα η φαντασία σας να χρησιμοποιείται επικοδομητικά στον προγραμματισμό και όχι να προσπαθείτε να βρείτε τρόπους να κοροϊδέψετε τους καθηγητές σας. Αυτό είναι για τους ελάχιστους βέβαια φοιτητές που έχουν κάποια ιδιαίτερη συμπεριφορά. Οι περισσότεροι ασφαλώς φοιτητές είναι επιμελείς και όπως το δίνει και η παρουσία σε αυτό το μάθημα που έχει και παραπάνω άτομα από ότι εντός της φυσικής αίθουσας. Και αυτό είναι δείχνει ότι τα τηλεμαθήματα έχουν μεγαλύτερη απήχηση, γι' αυτό και είναι αποτελεσματικά. Να υπολογίσουμε την απόδοση λοιπόν, εκτελούμε με διάφορα νήματα και ούτω καθεξής. Άρα λοιπόν δεν επιτρέπεται η παραποίηση των αποτελεσμάτων. Η παραλληλοποίηση απαιτεί μετασχηματισμούς κώδικα και σας είχα πει ήδη από προηγούμενο κεφάλαιο ότι μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αλγοριθμούς μετασχηματισμούς όπως loop interchange, loop skewing, reversal, distributional, tiling και unrolling. Είναι οι πιο βασικοί μετασχηματισμοί. Σας τα δίνω τα ονόματα ώστε να τα ψάξετε ή σε αυτό το link που δίνω παρακάτω, μια καλή διάλεξη πάνω στους αλγοριθμικούς μετασχηματισμούς που βρίσκεται σε αυτή τη διεύθυνση. Θα ανέβει βέβαια και στο YouTube και στο eClass είναι αυτό το αρχείο, οπότε να το γνωρίζετε. Άρα ένας καλός προγραμματιστής σε παράλληλα συστήματα ξέρει και αλγοριθμούς του μετασχηματισμούς που εγώ δεν θα τους ζητήσω, γιατί είναι αντικείμενο ενός πιο προχωρημένου μαθήματος, ίσως προχωρημένα θέματα σε παράλληλα συστήματα. Αλλά κάποιος που έχει το ενδιαφέρον και τη διάθεση, μπορεί να το κοιτάξει. Αυτό είναι το αρχείο The Syngenes Parallelization Tips. Και είναι κάπου στο eClass. Αν δεν το βρείτε, πείτε μου να σας στείλω το δεσμό. The Syngenes Parallelization Tips είναι η παρουσίαση αυτή. Λοιπόν, σε αυτό το σημείο έχει έρθει η ώρα όμως για το quiz. Να σας θυμίσω ότι σήμερα θα έχουμε και φροντιστήριο πάνω σε θέματα εργαστηρίου στη γνωστή διεύθυνση arc.ecu.wmgr / SSLR. Σε περίπτωση που κάποιος δεν μπορεί να συνδεθεί, μπορεί να στείλει email για περισσότερες διευκρίνησεις. Υπάρχουν και οι συνεργάτες μου που τα email αναγράφονται στο eClass. Ξεκινάω εγώ τη διαδικασία του quiz, οπότε μπορεί κάποιος προαιρετικά να πάρει μέρος σε αυτό το quiz. Σε λίγο βέβαια θα κόψω την καταγραφή. 15 δευτερόλεπτα θα είναι. Αν έχετε πρόβλημα λοιπόν... δεν συνδέθηκε. Γιατί δεν συνδέθηκε? Να προσπαθούμε να συνδεθούμε. Περιμένετε λίγο, προσπαθούμε να συνδεθούμε στο σύστημα. Λοιπόν, σε αυτό το σημείο πάντως θα διακόψω την καταγραφή. Θα συνεχίσουμε εμείς να είμαστε συνδεδεμένοι για το quiz. Άρα, σταματάω την καταγραφή σε αυτό το σημείο και
προσπαθώ να συνδεθώ με τον κωδικό που υποτίθεται λειτουργεί. Αλλά δεν το δέχεται. Μάλλον πρέπει να το ξαναενεργοποιήσω. Ωραία, δώστε μου λίγο να μπω στο iExams. Δεν έχει ξεκινήσει γιατί ακόμα δεν έχω καταφέρει να το ξεκινήσω. Για κάποιο λόγο, εξεργασία αριθμών OTP. Ναι, 604 είναι ο κωδικός. Υποτίθεται με το 604. Α, μάτω. Τώρα λοιπόν θα ανοίξει η οθόνη. Μόλις ανοίξει η οθόνη μπορείτε να συνδεθείτε. Θα έχει ξεκινήσει το game. Άρα κάποιος που δοκίμαζε πιο πριν και του βγάζε δεν υπάρχει game. Είναι λογικό. Γιατί δεν είχε ξεκινήσει game. Υπάρχουν λοιπόν αρκετοί φοιτητές στο lobby. Συνδεθείτε και οι υπόλοιποι. Να κλείσω και αυτό το παράθυρο. 10 ερωτήσεις αναγράφει το σύστημα. Τώρα έχουμε 15 δευτερόλεπτα. Ναι, είναι 15 δευτερόλεπτα ο χρόνος. Με 15 δευτερόλεπτα θα μπορείτε να απαντήσετε. Υπενθυμίζω να βλέπετε το σχέδιο εργαστηρίων για το τι έχετε να παραδώσετε κάθε φορά στα e-class. Σήμερα online φροντιστήριο 9 η ώρα στη διεύθυνση SSLark. Αν έχετε κάποιο πρόβλημα επικοινωνείτε με βοηθό. Το quiz ξεκινάει σε 5 δευτερόλεπτα. Καλή επιτυχία. Φαντάζομαι το βλέπετε τώρα το quiz.